Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις της εκπομπής για την υπόθεση της Πάτρας που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Όλο το ρεπορτάζ. Απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια και το Δημήτρη Δαμιανό. Δικάζεται σήμερα ο Θέμης Αδαμαντίδης μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βλάβη, απειλή και εξύβριση. Θλίψη και συγκίνηση για το θάνατο της Ντίνας Κόνστα. Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και της τηλεόρασης, τη λατρεμένη Ντένι Μαρκορά, που οι ατάκες της άφησαν ιστορία. Αγαπημένοι φίλοι της και συνάδελφοι μιλούν στην εκπομπή και την Κατερίνα Σουλιώτη. Μαζί μας η Κική Πακυρτζίδου, η καταξιωμένη ποινικολόγος που εκπροσωπεί τον Πέτρο Φιλιππίδη, έρχεται στο πλατό της εκπομπής μετά την απόφαση της αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του εντολέα της. Έκρυψε η νύχτα τα στρατοφεγγάρι, μη μας δουν κι απόψε αγκαλιά. Χορέψε για μένα, κάνε μου τη χαρή, να πνιγούμε στα φιλιά. Μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Είμαστε εδώ να διανύσουμε την τελευταία εβδομάδα και ξεκίνησα με ένα τραγούδι του Κώστα Τσαχουρίδη. Τα τσαχουριδάκια ξέρετε. Ο Κώστας λοιπόν έβγαλε νέο δίσκο. Να ακούσουμε λίγο δυνατά. Έκρυψε η νύχτα τα στρατοφεγγάρι, μη μας δουν κι απόψε αγκαλιά. Να σου ευχηθώ, Κώστα μου, μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία, να ανέβουν τα views στο YouTube και παντού. Έχεις κάνει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα, λοιπόν, και στην οικογένειά σου, αλλά και στον αδελφό σου, τον Ματθαίο. Τώρα, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η επικαιρότητα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Σήμερα η κυρία Πολύβια Γεράκη είναι στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθες, Πολύβια. Είσαι ψυχολόγος, γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια. Τα λέω όλα γιατί είναι σημαντικό να λέμε τους τίτλους των ανθρώπων. Και για μένα σήμερα είναι πολλά αυτά που έχουμε να αναδείξουμε και να πούμε. Η κυρία Πακυρτζίδου θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Έγκριτη ποινικολόγος για όλα τα ζητήματα, αλλά και η δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη. Και επίσης στην παρέα μας σε πολύ λίγο θα είναι και ο Βάιος Σύρος. Όμως. Ο Πέτρος, ξέρετε, στις 12 ακριβώς. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω, Ρούλα μου, να κάνουμε μια σημαντική αποκάλυψη και να ξεκινήσουμε ευθύς εξ αρχής με αυτή, γιατί μόλις τώρα παραλάβαμε στα χέρια μας το δελτίο τύπου της οικογένειας, Πισπυρίγκου, το οποίο θα σταλεί στους δημοσιογράφους μέσω του δικηγόρου τους, του Όθωνα Παπαδόπουλου, και λέει τι, Ρούλα, κάθομαι, γιατί είναι σημαντικά αυτά που θα πούμε. Ακριβώς, Ζήνα, είναι λοιπόν ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων, το οποίο υπογράφουν, είναι εκ μέρους της Ζούλας Πισπυρίγκου, της μητέρας της Ελένης Λεγάτου και της αδελφής της Δήμητρας Πισπυρίγκου. Είναι ένα δελτίο τύπου λοιπόν που αναφέρει ότι σε σχέση με την πρόσφατη επικαιρότητα και την κάλυψη ζητημάτων που αφορούν την υπόθεση της Ζούλας Πισπυρίγκου και την κατηγορία που αυτή αντιμετωπίζει, θα θέλαμε να καταστήσουμε γνωστά τα εξής. Το πρώτο που αναφέρουν είναι το εξής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκρισης για την αποδοθήσα κατηγορία ανθρωποκτονίας σε βάρος της αγαπημένης μας Τζορτζίνας, ολοκληρώθηκε και η αποστολή του διοριστέντος αυτεπαγγέλτος συνηγόρου υπεράσπισης, κυρίου Κωνσταντίνου Ζάρδα. Ο κύριος Ζάρδας. Άρα τον κύριο Ζάρδα τον έπαυσαν. Δεν παραιτήθηκε. Λέει ότι είχε διοριστεί αυτεπαγγέλτος από την κυρία ανακρίτρια. Έληξε ο διορισμός. Και ότι έληξε ο διορισμός του. Αυτό στην ουσία αναφέρουν εδώ. Και ότι την 5η 30 Ιουνίου. Γιατί κάπου διάβασα ότι παραιτήθηκε. Ακριβώς. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ίδιος ο κύριος Ζάρδας. Επισκέφθηκε τη Ρούλα στη φυλακή Κορυδάλλου. Είχε βγάλει ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε. Ο κύριος Ζάρδας είπε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τη Ρούλα Πισπυρίγκου χωρίς να διευκρινίζει τα περαιτέρω. Αυτό που αποδόθηκε όμως στη δημοσιότητα ήταν ότι παραιτήθηκε ο κύριος Ζάρδας από την υπεράσπιση. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν διευκρινίζουν. Αλλά δεν το διόρθωσε ότι... και εκείνος. Εδώ διευκρινίζουν λοιπόν ότι απλώς. Τι θέλω να πω για να τα λέμε σωστά. Επάγγελτο ακριβώς και λένε ότι στο επισκεπτήριο που πήγε να δει. Δηλώθηκε ότι μετά τη λήξη του διορισμού του, δηλώθηκε εκεί και η λήξη του διορισμού του, όταν είδε τη Ρούλα δηλαδή, τον ευχαριστούμε. Άρα την οικογένεια μέχρι αυτή τη στιγμή και προς το παρόν εκπροσωπεί ο κ. Όθωνας Παπαδόπουλος. Μόνο ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος. Στο δεύτερο μέρος του δελτίου τύπου διαψεύδουν πλήρως την πληροφορία που μεταδόθηκε σε τηλεοπτικά μέσα ότι δήθεν λέει έχουμε προτείνει στον ιατροδικαστή κ. Λέων
να αναλάβει ως τεχνικός μας σύμβουλος για την υπόθεση της Ρούλας. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής, αναφέρουν, συμμετέχει καθημερινά σε εκπομπές, μιλώντας ανεύθυνα για μια υπόθεση. Ο κύριος Λέων μιλάει ανεύθυνα. Έτσι λένε οι τρεις κυρίες που υπογράφουν το δελτίο τύπου. Να επαναλάβουμε τις κυρίες που το υπογράφουν. Ναι, είναι η Ρούλα Πισπυρίγκου, η μητέρα της Ελένη Λεγάτου και η αδελφή της Δήμητρα Πισπυρίγκου. Μιλώντας λοιπόν ανεύθυνα, αναφέρουν για τον κύριο Λέων, για μια υπόθεση της οποίας δεν έχει δει ποτέ του κανένα έγγραφο και κερδίζει τηλεοπτική προβολή και δημοσιότητα πάνω από τους τάφους των τριών αγαπημένων μας παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη. Για το λόγο αυτό δεν θα υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να τον επιλέξουμε ως τεχνικό μας σύμβουλο. Στο τρίτο κομμάτι. Γιατί ζήτησε ο κύριος Λέων να τον επιλέξουν ως τεχνικό σύμβουλο? Όχι, ίσως επειδή βγήκε απαντάει στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα και από άλλη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε γίνει μια προσέγγιση από δικηγόρο προς τον κύριο Λέων για να μπει ως τεχνικός σύμβουλος, κάτι που είχε αναφέρει διαψεύσει ο κ. Παπαδόπουλος. Είναι στην παρέα μας και ο Βάιος Σύρος ήδη. Βάιε, σε προανήγγειλα, καλώς μας ήρθε. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο κ. Λέων, αλλά νομίζω ότι θα τον ακούσουμε και τον ίδιο να μας λέει. Έχει λόγο για ασφυξία, είναι σε εντελώς διαφορετική δηλαδή πορεία. Τεχνικός σύμβουλος πώς θα μπορούσε να μπει? Τώρα, στο αναφέρονται σε σχέση με την πρόσφατη τεχνική έκθεση της παιδοψυχολόγου της κυρίας Σαββόρου. Βαριά τα λόγια που λένε για τον κύριο Λέων, πάντως, αν θέλει κανείς την αλήθεια. Θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος σε λίγο, θα μας απαντήσει από αυτό. Πάντως είναι πολύ βαριά τα λόγια για μένα. Για την έκθεση τώρα της παιδοψυχολόγου της κυρίας Αβόγλου, της οποίας το περιεχόμενο λέει έχει διαρρεύσει στον τύπο, η συγκεκριμένη έκθεση που επίσημα τουλάχιστον αφορούσε τις ζωγραφιές της αγαπημένης μας Τζορτζίνας, περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της Ρούλας, τα οποία η ίδια ποτέ δεν έδωσε την άδεια να δημοσιοποιηθούν. Η συγκεκριμένη κυρία δεν δήλωσε ποτέ ότι θα προχωρούσε σε ψυχογράφημα της Ρούλας, η οποία άλλωστε δεν είχε δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, αφού το συγκεκριμένο ψυχογράφημα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γεράκη. Όταν ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να πας να δεις, έχεις ένα σκοπό, να κάνεις γνωμάτευση. Ακριβώς, και καλό να διευκρινιστεί ότι ως ψυχολόγοι, ως γιατροί στο ιατρικό επάγγελμα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, το απόρριτο σπάει όταν υπάρχει κάποια νομική απόφαση, όταν υπάρχει εισαγγελέας ή ανακριτής. Πρέπει να ζητηθεί από την ανακρίτρια εξειδικευμένα αυτό το κομμάτι. Να γίνει το ψυχογράφημα. Να γίνει το ψυχογράφημα της κατηγορουμένης. Το ψυχογράφημα της κατηγορουμένης νομίζω ότι γίνεται από τους αρμόδιους που ασχολούνται με την υπόθεση, από το ανθρωποκτονιών ή από αυτούς που του έχει ορίσει η αστυνομία. Άρα έχει οριστεί. Εδώ πάντως θα σας εξηγήσω, γιατί αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο. Λένε συνεπώς, αφού το συγκεκριμένο ψυχογράφημα δεν ζητήθηκε ούτε από την ανακρίτρια, ούτε από την ίδια τη Ρούλα, αυτό αποτελεί αυθαίρετη ενέργεια τη συγκεκριμένη. Άρα δεν ζητήθηκε κυρίας από την ανακρίτρια. Έτσι λένε στο δελτίο τύπου. Άρα τι την έβαλε η ανακρίτρια να κάνει? Δεν ζητήθηκε, δεν ζητήθηκε για τη Ρούλα, όχι για τα παιδιά. Για τις ζωγραφίες της Τζορτζίνας, όχι για τη Ρούλα και το Μάνο. Μάλιστα, τώρα το κατάλαβα. Εκεί θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υπάρχει. Αλλά την έκανε τη δουλειά που την έκανε, έδωσε ένα πόρισμα εφόλης της ύλης. Αναφέρουν, Ζήνα, εδώ και εδώ είναι τώρα το ιδιαίτερο που λένε, ότι η έκθεση της κυρίας Αβόγλου διακρίνεται από εμπάθεια και φανατισμό, ενώ οι χαρακτηρισμοί που περιλαμβάνει αγγίζουν τα όρια της εξύβρισης. Μάλλον η συγκεκριμένη κυρία ήθελε να εκφράσει τα συναισθήματα του πόνου και της θλίψης, αλλά και της οργής που της προκλήθηκαν από την απώλεια των τριών μικρών παιδιών, με αυτό το μεγάλο γιατί που άλλαξε τις ζωές όλων μας. Εντάξει, τώρα συναισθήματα που πολύ πριν από αυτή. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, τον έχουμε? Ναι, δώστε μου τον κύριο Παπαδόπουλο, μιας και το έχουμε στα χέρια μας. Οπότε, ναι, κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Αυτό το δελτίο τύπου συντάχθηκε από σας, κύριε Παπαδόπουλε? Είναι η μεταφορά σε έγγραφο των σκέψεων και των ενστάσεων που έχει συνολικά η οικογένεια και η ίδια η κατηγορουμένη σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι ακριβώς η εξωτερήκευση των απόψεων που έχουν για όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και για όσα θεωρούν ότι τους θίγουν σε σχέση και με τα ατομικά τους δικαιώματα και με την προσωπικότητά τους, αλλά και με αυτό το περίφημο τεχνείο της αθωότητας της Ρούλας Πισπυρίγκου. Χαίρομαι πολύ που τότε είμαστε παρέα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί το είχαμε προγραμματίσει. Εμείς δεν γνωρίζαμε για το δελτίο τύπου, όπως ξέρετε. Το είχαμε προγραμματίσει για κάποια στοιχεία που έχουμε και θα βγαίνατε στη μία η ώρα, αλλά θα είμαστε παρέα. Οπότε, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ σας θέτω ευθέως το ερώτημα. Πώς χαρακτηρίζετε τον κύριο Λέων? Θέλω, σε παρακαλώ. Να σας πω αμέσως, μισό λεπτάκι, να το βρω στη σελίδα.
ότι ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής συμμετέχει καθημερινά σε εκπομπές μιλώντας ανεύθυνα για μια υπόθεση της οποίας δεν έχει δει ποτέ του κανένα έγγραφο και κερδίζει τηλεοπτική προβολή και δημοσιότητα πάνω από τους τάφους των τριών αγαπημένων μας παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υποστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη. Για το λόγο αυτό δεν θα υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να τον επιλέξουμε ως τεχνικό μας σύμβουλο. Να δω μήπως λέει κάτι νωρίτερα. Συγγνώμη, μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Όχι. Όχι, αυτό είναι. Ωραία, αναφέρει αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, μιλά ανεύθυνα είναι ένας βαρύς χαρακτηρισμός. Γιατί ένας επιστήμονας δεν μπορεί να μιλά ανεύθυνα. Δηλαδή, όταν εγώ σας καλέσω εδώ στον καναπέ μου για ένα νομικό ζήτημα, όπως τώρα έχουμε την κυρία Γεράκη, που είναι πολύ, πολύ καλή ψυχολόγος και μάλιστα σε θέματα γνωσιακής συμπεριφοράς, θα τη ρωτήσω κάποια πράγματα και θα μου πει γενικότερα τη γνώμη της. Άρα, αν σας καλέσω για ένα ζήτημα, ας πούμε σήμερα είναι η υπόθεση του Θέμη Αδαμαντίδη στα δικαστήρια, και σας ρωτήσω ποινικά τη γνώμη σας, θα μου πείτε τι μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο και ο κύριος Λεόν μιλά τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, γνωρίζοντας τι είχαν πει οι ιατροδικαστές το πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Και στο τρίτο παιδί είχαμε την ευκαιρία μέσω του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ της Ρούλας την Παρασκευή να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πόρισμα Καρακού και Καλόγρια. Πώς τον χαρακτηρίζει η οικογένεια έτσι ανεύθυνο? Είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός. Έχει υπάρξει επανειλημμένα η διαπίστωση ότι τοποθετείται επί ζητημάτων για τα οποία δεν έχει τα σχετικά έγγραφα. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε για τοποθέτηση ανάλογη ενός νομικού σε μια ποινική υπόθεση. Και αυτό είναι πολύ λεπτό ζήτημα, διότι μπορεί να γίνει μόνο επιγραμματικά, μόνο σαν μια εξωτερική εικόνα, και δεν μπορεί να εισέλθει πράγματι ούτε και ο νομικός σε μια ποινική δικογραφία της οποίας δεν έχει επισκοπήσει το περιεχόμενο, δεν έχει τα αντίγραφα στα χέρια του, ακριβώς γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να βασιστεί πάνω σε πραγματικά δεδομένα τα οποία δεν υφίστανται. Βέβαια. Και άρα να είναι λάθος όλη η τοποθέτησή του. Είναι συχνό φαινόμενο στην υπόθεση της κυρίας Πισπυρίγκου, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι τηλεθεατές σε αυτό, ότι πολλοί επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους τοποθετούνται με μεγάλη λεπτομέρεια σε σχέση με την υπόθεση Πισπυρίγκου, χωρίς να έχουν στα χέρια τους τα έγγραφα της συνόλου της δικογραφίας. Όλοι οι ιατροδικαστές που έχουν τοποθετηθεί επ' αυτής της υπόθεσης λένε τι συμβαίνει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και όπως είδατε, το πόρισμα Καρακού και Καλόγρια, στο μεν ένα παιδί στηρίζεται στον κύριο Κουτσελίνη, στο δε άλλο παιδί στηρίζεται σε έναν άλλον σπουδαίο ιατροδικαστή. Δεν θυμάμαι καλά το όνομα, μου διαφεύγει. Νομίζω στο... Εννοείς το δεύτερο παιδί για την Ήρυδα τώρα? Όχι, το ένα στηρίζεται στη βιβλιογραφία Κουτσελίνη και στο άλλο στηρίζεται στη βιβλιογραφία ενός άλλου σπουδαίου. Άρα, θέλω να πω ότι όσοι σπουδάζουν και κάθονται στα έδρανα, κάποιους έχουν ως πρότυπο. Άρα, κάποιοι έχουν δώσει αντίστοιχη βιβλιογραφία για τόσο σημαντικά γεγονότα. Δεν μπορεί λοιπόν όταν κάποιος στηρίζεται σε βιβλιογραφία να μιλά ανεύθυνα. Ο κύριος Λέων πολλές φορές είχε πει τάδε βιβλιογραφία, τάδε εκεί, μιλά για ασφυξία όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Και στην οικογένεια της Πισπυρίγκου, κύριε Παπαδόπουλε, μισό λεπτό τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Λεόν. Διαφεύγει κάτι, έτσι, γιατί εγώ εκτιμώ ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι... Σε λίγο θα τον έχουμε αλόγη σε δεν είναι δική σας, αλλά είναι αργότερα. Της οικογένειας. Σε ό,τι αφορά τη Μαλένα και την Ήρυδα και τα αποτελέσματα των ιστολογικών, των τοξικολογικών εξετάσεων, οι πρώτες ιατροδικαστικές εκθέσεις, όπως θα θυμάστε και εσείς, είχαν διαρρεύσει στον τύπο. Άρα ο κύριος Λέων, ο οποίος έβγαινε ως ιατροδικαστής να κρίνει, έκρινε επί εγγράφων συγκεκριμένων τα οποία είχαν συντάξει οι συνάδελφοί του. Ως εκ τούτου, εγώ απορώ πραγματικά πώς μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τον κύριο Λέων ως ανεύθυνο, πόσο δε μάλλον όταν έρχεται σήμερα ένα πόρισμα από τον κύριο Καρακού και τον κύριο Καλόγρια, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα όσα έλεγε τόσο καιρό ο κύριος Λέων. Αλλά δεν τα έλεγε... Τα έλεγε βασισμένο σε εκθέσεις, σε χαρτιά. Είχε τα δικά του χαρτιά, αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εδώ να υπερασπιζόμαστε τον κύριο Λέων, απλώς το λέμε. Η μόνη διαφορά έγινε στο εξής. Ότι απλά δεν είχε πάρει εντολή ο κύριος Λέων από μια επίσημη αρχή, όπως είναι η ανακρίτρια για παράδειγμα, να κάνει ένα πόρισμα. Είχε αυτό ακριβώς, είχε τα στοιχεία όπως τα είχαμε και εμείς. Δεν υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά το αποτέλεσμα, αλλά το ξεκαθαρίζω ότι δεν είχε καμία εντολή από επίσημη αρχή. Με πρόλαβε ο κύριος Ήρος. Αν λοιπόν έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση και πολύ σημαντική η διαφοροποίηση
που υπάρχει ανάμεσα στον ειδικό, ο οποίος έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή, και στον ειδικό, ο οποίος δεν έχει λάβει κανέναν διορισμό και κινείται καθαρά ιδιωτικά. Και μάλιστα φαίνεται στο πρόσωπο της οικογένειας, και είναι μια διαπίστωση την οποία με λύπη πολλές φορές έχουν κάνει και δημόσια, ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας με μεγάλη συχνότητα εμφανίζεται υπερασπίζοντας την επιστημονική του άποψη, τόσο μεγάλη συχνότητα που ίσως δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την διατύπωση άποψης ενός τρίτου και ιδιώτη που βλέπει ουδέτερα και εξωτερικά την υπόθεση χωρίς να έχει λάβει εντολή από κανέναν από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ναι, όπως δηλαδή, το τοποθετείτε όμως, κύριε Παπαδόπουλε, είναι σαν να λέτε ότι ξέρετε κάτι, θα βάλει ας πούμε υποψηφιότητα και έχει εμφανίσεις, έχει πάρει ένα θέμα, το εκμεταλλεύεται και με αυτό το λόγο, με αυτό το, ξέρετε, με την επιστημονική του ιδιότητα θέλει να αυτοπροβληθεί. Αλλά στο δικαστήριο δεν θα παίξει κανένα ρόλο οι τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν θα παίξουν ρόλο οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του κ. Είναι χαρακτηριστικό και ας το ακούσει ο κόσμος, ότι δεν είναι καν εμπλεκόμενος στη δίκη. Δεν είναι καν μάρτυρας. Ακριβώς επειδή δεν είναι εμπλεκόμενος στη δίκη. Δεν το ξέρουμε αν θα προκύψει αυτό να είναι ποτέ μάρτυρας. Μέχρι στιγμής δεν είναι εμπλεκόμενος. Όχι, απλώς το λέω. Μέχρι στιγμής δεν είναι σίγουρο. Δεν ξέρουμε. Αλλά εγώ βλέπω πάντως ότι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ένα αραγές μέτωπο η οικογένεια Πισπυρίγκου. Οι δύο κόρες και η μητέρα δηλαδή. Είναι μία οντότητα. Εμφανίζονται σε αυτό το δελτίο ως μία οντότητα. Εκείνο δηλαδή που είχε ακουστεί από την αδερφή ότι αν τα έχει σκοτώσει τα παιδιά, μία υπόνοια, μία υποψία ότι θα πάει να τη σκοτώσει τη Ρούλα, εννοώ. Εδώ φαίνεται ότι υποχωρεί αυτό το συνέστημα. Και αυτό δεν είναι ακριβές, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχει υποθεί ποτέ αυτή η φράση. Ναι. Και δεν περιλαμβάνεται καν μέσα στην κατάθεσή της, την οποία επανειλημμένως επισκοπήσαμε με απορία. Γιατί είναι κάτι το οποίο φέρεται να αποτελεί μέρος της κατάθεσής της. Αλλά, ποιο λέτε για το Πανάκι? Όχι, ότι θα σκοτώσει με τα χέρια της τη Ρούλα αν έχει σκοτώσει τα παιδιά. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Δεν υπόθηκε ποτέ, δεν συμπεριλήφθηκε μέσα στην κατάθεσή της. Δεν είναι η θέση της αυτή. Πράγματι είναι ενιαία η στάση τους, όπως το χαρακτηρίσατε με τον χαρακτηρισμό αραγές μέτωπο. Αραγές μέτωπο. Μάλιστα. Τώρα είναι άλλα δύο-τρία σημεία που πρέπει η Ρούλα, και μετά θα επανέλθουμε σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλο, εκεί που έχουμε το προγραμματισμένο ραντεβού. Ναι. Στη συνέχεια αναφέρονται σε όσα προβλήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως είδηση, ότι προχώρησαν στην απομάκρυση των πραγμάτων από το διαμέρισμα που αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας, και ότι δήθεν πετάξαμε, λέει, στα σκουπίδια τα παιχνίδια του αγαπημένου μας παιδιού. Η συγκεκριμένη είδηση που υπερβαίνει τα όρια της αθλειότητας είναι ένα μεγάλο ψέμα. Τα μόνα πράγματα που πετάξαμε ήταν κάποια παλιά παπούτσια και ρούχα του ζευγαριού. Αυτό το ξέρουν καλά οι reporters που είχαν μπει μέσα στον κάδο των σκουπιδιών και έψαχναν για μία περίπου ώρα τις σακούλες που είχαμε πετάξει. Όλα τα προσωπικά αντικείμενα και παιχνίδια της Τζορτζίνας συγκεντρώθηκαν από εμάς με σκοπό να τα κρατήσουμε για πάντα, όπως για πάντα θα κρατήσουμε στη μνήμη μας το αγαπημένο μας παιδί, ακόμη και όταν κάποια στιγμή τα φώτα της δημοσιότητας στραφούν αλλού και οι ανθρωποφάγες διαθέσεις τους θα βρουν άλλους αποδέκτες, όταν θα βρουν άλλους αθώους να δικάσουν. Μάλιστα. Επόμενο, στη συνέχεια Ρούλα. Αναφέρονται, ναι, σε σχέση τώρα με την ψυχιατρική πάλι πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Αβόγλου, που αφορούν στον πατέρα της Ρούλας, τον κύριο Ανδρέα Πισπυρίγκο, δεν συμπεριλήφθηκε, λέει, ποτέ ότι αυτά αποτελούν φήμες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, οι οποίες ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά παρουσιάστηκαν αυθαίρετα ως πραγματικά γεγονότα, πράγμα που αποτελεί δυσφήμιση για την προσωπικότητά του. Η συγκεκριμένη δυσφήμιση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης διαπόμπευσης που δέχονται τους τελευταίους μήνες όλα τα μέλη της οικογένειάς μας. Το επόμενο αναφέρεται στα δημοσιεύματα κυριακάτικης εφημερίδας ότι δήθεν η Δήμητρα Πισπυρίγκου έχει καταθέσει στις αρχές ότι η μικρή Ήρυδα, όταν βρέθηκε νεκρή στην κούνια της, είχε αίμα στο στόμα της. Εδώ αναφερόμαστε στο Μέτρο. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο ψέμα, λένε στο δελτίο τύπου οι τρεις κυρίες. Δεν ισχύει, δεν υπόθηκε ποτέ και δεν αποτελεί μέρος της κατάθεσής της. Επίσης, ψέμα είναι και η δημοσίευση ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου είχε δήθεν συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Για τα δύο αυτά ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας. Δυστυχώς η διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την υπόθεσή μας και εμάς τις ίδιες συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Και καταλήγουν λέγοντας τέλος, ενώ έχουμε μπει στον έκτο μήνα ερευνών σχετικά με το θάνατο των παιδιών της πρώτης από εμάς, εννοεί της Ρούλας Πισπυρίγκου, η τηλεοπτική μου δίκη συνεχίζεται με το ίδιο μένος και την ίδια ένταση. Τώρα δεν μιλάνε οι τρεις, μιλάει η μία. Μιλάει η Ρούλα εδώ.
λέει ότι συνεχίζεται, η τηλεοπτική μου δίκη συνεχίζεται με το ίδιο μένος και την ίδια ένταση και καταδικάζομαι καθημερινά στα τηλεοπτικά κανάλια για μια πράξη που δεν έχω κάνει. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για να αποδείξω την αθωότητά μου, αλλά και να μάθω την αλήθεια για το χαμό των αγαπημένων μου παιδιών. Υπογράφουν οι τρεις κυρίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Θέλω να δώσω δικαιωματικά το λόγο στον Πέτρο. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά, επειδή ουσιαστικά η ΜΠΑΜ ήταν εκείνη η οποία δημοσίευσε τη συγκεκριμένη είδηση. Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είδε εκεί και το οποίο κατέθεσε η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου, είναι προφανές ότι μπορεί στα δελτία τύπου να λένε οτιδήποτε θέλουν. Είναι εξίσου προφανές το γεγονός ότι οι εισαγγελικές αρχές έχουν εστιάσει, κύριε Παπαδόπουλε, σας το λέω τώρα επακριβώς το ρεπορτάζ, έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένη αναφορά της κυρίας Δήμητρας Πισπυρίγκου για το τι ακριβώς είδε ή δεν είδε στο χείλος της Ήριδας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό το οποίο λένε για σύλληψη, θα συνιστούσα στην εντολέα σας αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να διαβάζουν επακριβώς αυτά τα οποία γράφουμε. Εμείς δεν γράψαμε ποτέ την Κυριακή στην εφημερίδα για σύλληψη. Είπαμε ότι έγινε προσαγωγή, ότι η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου πολλά χρόνια νωρίτερα ήταν σε ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου, εν πάση περιπτώσει, είχε κοκαίνη. Ότι έγινε προσαγωγή, ότι δεν ασκήθηκε ποτέ δίωξη στην εντολέα σας και ότι ο άνθρωπος ο οποίος εν τέλει κατηγορήθηκε και ταλαιπωρήθηκε ποινικά είναι γιος δικαστικού. Αυτό γράψαμε. Ως εκ τούτου, απορώ με αυτά τα οποία διαβάζω σήμερα που λένε επειδή, για συλλήψεις, λοιπόν, για κατηγορίες ζητήματα, και τα Πέτρο, και θα όχι, αλλά πρέπει να απαντήσω. Όχι, απαντάς εσύ επ' αυτού, αλλά επειδή εμείς δεν τα έχουμε προβάλει αυτά και είναι διαφορετικά. Επειδή η Ρούλα διάβασε όλο το δελτίο τύπου, οπότε έχουμε και την απάντηση. Κύριε Παπαδόπουλε, θα βάλουμε μια ανωτελεία εμείς στην κουβέντα μας. Γύρω στη μία θα ξανασυνδεθούμε, γιατί έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Απλώς τώρα βάλαμε το δελτίο τύπου, γιατί μόλις η Ρούλα το έλαβε στα χέρια της. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να σας έχουμε, αφού είστε στο γραφείο. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ανωτελεία προς το παρόν. Έτσι, επανερχόμαστε λίγο αργότερα. Πολύ καλά. Τώρα. Σε αυτό το σημείο να πω ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Κική Πακυρτσίδου που είναι στην παρέα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Πακυρτσίδου, το συζητούσα και με τον Πέτρο. Αυτό που ουσιαστικά συνέβη την Παρασκευή στα δικαστήρια με την άρση προφυλάκησης του Πέτρου Φιλιππίδη είναι πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά και μάλιστα το συζητούσα και με τον Πέτρο γιατί ήμασταν παρέα όλη η εκπομπή κάπου και πραγματικά και ο Πέτρος μας επέστησε την προσοχή ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Τώρα, θα έρθουμε σε αυτή την κουβέντα σε πολύ λίγο γιατί δεν θέλω να τη διακόψουμε. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο η εκπομπή να πει το τελευταίο αντίο με το δικό της τρόπο σε μια σπουδαία ηθοποιό. Σπουδαία ηθοποιό, την Τίνα Κόνστα, που πραγματικά όσοι την είδαν στις θεατρικές παραστάσεις, στο θέατρο, σε πολύ σημαντικές παραστάσεις, στην τηλεόραση, σε σειρές που αγαπήθηκαν πάρα πολύ, έχουν να θυμούνται πολλά. Και ο τρόπος που έμπαινε στην πολιτική σκηνή του τόπου και εκείνος ήταν καθοριστικός. Το τελευταίο αντίο με το δικό της τρόπο για την εκπομπή το λέει η Άννα Ξένου, η δημοσιογράφος της εκπομπής, αλλά και η Κατερίνα Σουλιώτη που μίλησε με πολλούς έτσι, συμπροταγωνιστές της και όχι μόνο. Παρακαλώ. Εμένα δεν με θέλει κανείς. Ξόφλησα. Εσύ το λες αυτό. Ποιος άλλος το λέει. Όλοι. Ποιοι όλοι. Ήταν το κύκνιο άσμα της Δίνας Κόνστα και μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες της ζωής της, ο Σωτήρια Μπέλου. Ήξερε πολύ καλά ότι αυτή θα ήταν η τελευταία δουλειά της. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε δεν θα της έδιναν το περιθώριο να ξαναπατήσει στο σανίδι, διατηρώντας τη γνωστή σε όλους αξιοπρέπειά της. Ήταν το 2013, όταν αποφάσισε να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κλείνοντας με αυτό τον πανηγυρικό τρόπο την καριέρα της. Έχει ενδιαφέρον αυτή η γυναίκα, γιατί δεν είχε όρια, ήταν αντισημαντικός άνθρωπος. Ξεπερνούσε κάθε όριο στη ζωή της. Το κορίτσι από τη Σάμο διέγραψε ένα μεγάλο κύκλο που τον άνοιξε μόνη της και μόνη της αποφάσισε πώς και πότε θα τον έκλεινε. Α,
αυτό που έχει σημασία είναι ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, μια αγωνίστρια της αριστεράς. Ήταν συνδικαλίστρια η Ντίνα και πρωτοστατούσε στους αγώνες των ηθοποιών για τα δικαιώματά μας. Και ενώ είχε γίνει τόσο γνωστή ηθοποιός, δεν έχασε ποτέ την απλότητά της. Θέλω να τονίσω ότι η Ντίνα έχει κάνει πολύ σπουδαίους ρόλους στο θέατρο και κανονικά θα έπρεπε να τη θυμούνται και από τα άλλα υπέροχα που έχει κάνει και όχι μόνο από ένα τηλεοπτικό ρόλο. Έχουμε παίξει το Φιντανάκι πριν από χρόνια σε μια καταπληκτική παράσταση. Κυρία, μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Εγώ να ανακατευτώ. Μα τι είναι αυτά που λες. Λες και δεν με ξέρεις. Δεν μ' αρέσει να αποχαιρετώ τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να μένουν στη μνήμη μου όπως τους έχω ζήσει. Δεν αισθάνομαι ότι την έχει φύγει. Είναι στη μνήμη μου αυτή που ήταν. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που την έκανε ξεχωριστή ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα και ως ηθοποιό. Αυτή η αρχοντιά κλεβεριά που είχε. Τα παιδικά της χρόνια δύσκολα. Ανελέητο το πολιτικό κυνηγητό στον αριστερό πατέρα, τον οποίο έχασε νωρίς. Εχθρική η γιαγιά με την οποία μεγάλωνε. Βασανιστική η πείνα στην κατοχή. Τα χρώματα και τα αρώματα του τόπου της όμως τη συνόδευαν παντού. Για να πω την αλήθεια μου, αυτό που θυμάμαι πιο πολύ και είναι και πολύ ωραίο πιστεύω αυτό, είναι τα γέλια που κάνανε με την Ντίνα. Η Ντίνα είχε πάρα πολύ χιούμορ και αυτό σαρκαζότανε και στα παρασκήνια και πάνω στη σκηνή έχουμε παίξει και μαζί. Και ήταν, είχε πάρα πολύ μεγάλη τάση στο γέλιο, δηλαδή τρελαινόταν από τα γέλια. Μια ακέραιη προσωπικότητα τίμησε την τέχνη της περισσότερο με τις σιωπές έξω από αυτήν και με την παρουσία της μέσα στην ίδια την τέχνη. Η Ντίνα Κόνστα μεγάλωνε και έντονα πολιτικοποιημένη όπως ήταν, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στα 21 της, συμμετείχε σε διαδηλώσεις. Μαθήτρια ακόμη για ό,τι θεωρούσε δίκαιο και σωστό. Παρούσα, κυρία Πρόεδρος. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Θα εξαρτηθεί. Μα τι λέτε, κυρία μου. Μα δεν έχετε ακούσει, κυρία Πρόεδρος, που λένε ότι όποιος λέει την αλήθεια από 9 χωριά τον διώχνουνε. Είμαστε εμείς τώρα να βγούμε στην προσφυγιά. Εκείνη την εποχή ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Βαθύτατα επηρεασμένη από τις ανταποκρίσεις του Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Και ενώ ο πλούσιος θείος της είχε υποσχεθεί να χρηματοδοτήσει τις σπουδές στο Βέλγιο, άλλαξε γνώμη γιατί όπως της είπε, αυτό δεν ήταν επάγγελμα για γυναίκες. Φέρτε μου τότε κλουβί με πουλί. Το πουλί μόνο θα σας φέρω. Μόνο πουλί. Χρειάζομαι και το κλουβί. Μα αφού το κλουβί το έχετε, δεν θα μου πείτε τώρα πως χάθηκε και το κλουβί. Μη λέτε τώρα κουτάμαρες. Το κλουβί βέβαια είναι εδώ. Δεν μένει παρά να μου φέρετε το πουλί. Τότε τη μάγεψε το θέατρο. Ήθελε να ζει τις ζωές των άλλων, γιατί όπως έλεγε, τις φαίνονταν πιο ενδιαφέρουσες από τη δική της. Σπούδασε στη σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη με δασκάλα τη μεγάλη Μέρη Αρώνη. Παράλληλα, δούλευε σε εταιρεία με χρώματα για να πληρώνει τις σπουδές της, τις οποίες κράτησε στην αρχή κρυφές από τη μητέρα της. Το πρώτο της μεγάλο βήμα έγινε με τη φάφστα των Μπόστ και Μυρζά. Όλη η διανόηση της χώρας βρισκόταν σε εκείνα τα καθίσματα και υποκλήθηκαν στο μεγάλο ταλέντο της. Το επόμενο μεγάλο βήμα της ήταν δίπλα στο Μάνο Κατράκη. Μετά τη δικτατορία ακολούθησαν πολλές μεγάλες συνεργασίες και τη δεκαετία του 80 το Εθνικό Θέατρο με υπέροχα κλασικά έργα. Και μετά ήρθε η τηλεόραση. Από το 1976 μέχρι το 2009 έπαιζε αδιάλειπτα σε γνωστές σειρές και ταινίες στην κρατική και στην ιδιωτική τηλεόραση. Ακουσική φαρμακόγλωσσα, αχαήρευτη, οι συκοφάντες, άντε να μην ανοίξω το στόμα μου. Καλέ, το είδες το καινούριο καπελάκι της Μάτας, της Ντομάτας. Λες μωρή η διασταυρωσίας μου με μυρμικοφάγο που θα με κρίνεις εμένα 10.000 πρόστιμο και μία εβδομάδα διακοπή ρεύματος για να μάθεις. Χαρασό. Έτσι είναι ο έρωτας. Έτσι είναι ο έρωτας. Τα λεφτά του θέλετε όλοι. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι εσύ, ένας μελλοντικός επιστήμονας. Η Ντίνα Κόνστα δεν ήταν ένας συμβατικός άνθρωπος. Δεν μπορούσε, όπως έλεγε, να ζει μια φυσιολογική ζωή. Συχαινόταν τους γάμους και τη φθορά του έρωτα και δεν ήθελε παιδιά. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, από επιλογή. Μ' άρεσε να φεύγω. Γιατί? Βαριόμουν. Κάποια στιγμή χάνει το ενδιαφέρον του. Κάτι μικρές λεπτομέρειες στη συμβίωση που μπορεί να είναι ανεπαίσθητες, που είναι σημάδια ότι πρέπει... Όλα τα πράγματα έχουν τη φθορά τους. Ναι, δεν μ' αρέσει η φθορά. Η φθορά στις σχέσεις. Όχι, με σκοτώνει. Έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια. Έζησε όπως ακριβώς ήθελε. Δεν έπληξε. Δεν ταλαιπωρήθηκε από αδιέξοδους έρωτες. Δεν έδωσε ποτέ λογαριασμό σε κανέναν. Έζησε δύσκολες στιγμές, αλλά και πολλές σπουδαίες.
Πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσες στιγμές μας χάρισε Βάιε, γιατί ήταν πάρα πολλές και όσο βλέπαμε και το βίντεο, χαμογελούσαμε συνεχώς. Είναι απίστευτη ηθοποιός και νομίζω οι ατάκες θα μας συντροφεύουν. Γιατί είναι ο τρόπος που τις μετέφερε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά η κυρία Πακυρτζίδου είναι εδώ για όλο αυτό που σας είπα που συνέβη με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είναι η δικηγόρος του και είναι αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ και εμφάνιση 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Πρωτοφανές για τα δικαστικά δεδομένα η απόφαση αυτή μετά τις διαφημίσεις. Απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια και το Δημήτρη Δαμιανό. Δικάζεται σήμερα ο Θέμης Αδαμαντίδης μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βλάβη, απειλή και εξύβριση. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις και πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα, στην παρέα μας είναι η κυρία Κική Πακυρτζίδου, δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη και είναι στην παρέα μας. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, Κική, γιατί εμείς την Παρασκευή ήμασταν σε απευθεία σύνδεση όταν ήταν σε εξέλιξη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Από εκεί και πέρα από την Παρασκευή και μετά, τι συνέβη? Η Παρασκευή ξεκίνησε με την εξέταση από τη δική μου την πλευρά της τρίτης καταγγέλουσας, η οποία ολοκληρώθηκε και μετά το δικαστήριο, όπως είχε ανακοινώσει... Και αυτή και κλεισμένων των θυρών. Ήταν η δική της επιθυμία. Ναι. Μετά την ολοκλήρωση και της καταθέσεως της δικής της, το δικαστήριο έθεσε ευθέως το ζήτημα για το αν θα η κράτηση του Πέτρου Φιλιππίδη, η προσωρινή κράτηση θα συνεχιστεί ή αν θα διακοπεί. Εξετάστηκαν μάρτυρες. Δώσαμε έγγραφα και πραγματικά αργά το απόγευμα υπήρχε απόφαση ότι πλέον ομόφωνα, και αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει, δηλαδή τόσο οι λαϊκοί δικαστές, δηλαδή οι ένορκοι, ο κόσμος δηλαδή που συμμετέχει, αλλά και οι τακτικοί δικαστές είπανε ομόφωνα ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, γιατί δεν συντρέχει καμία προϋπόθεση του νόμου. Δηλαδή το δικαστήριο δεν είπε ότι επειδή είναι άρρωστος, γιατί το άκουσα και αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, γιατί αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με ποιο σκεπτικό προτάθηκε η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του Πέτρου Φιλιππίδη. Το δικαστήριο είπε ότι έχει σταθερή κατοικία, έχει σταθερή διαμονή, δεν είναι φυγόπινος, δεν είναι φυγόδικος, δεν έχει καταδικαστεί ποτέ στο παρελθόν, έχει λευκό ποινικό μητρό. Και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να κριθεί ότι είναι επικίνδυνος να τελέσει άλλα αδικήματα. Προϋποθέσεις βέβαια πρέπει να πω που δεν συνέτρεχαν ποτέ για να κρατηθεί ο Πέτρος Φιλιππίδης. Αλλά η δικαιοσύνη, ξέρετε, μπορεί η κράτηση, η προσωρινή κράτηση του Πέτρου Φιλιππίδη να μην ήταν η ευτυχέστερη στιγμή της δικαιοσύνης κατά τη δική μου άποψη και πολλών άλλων νομικών, αλλά η δικαιοσύνη έχει τους θεσμούς και τις ασφαλιστικές δικλείδες για να ρυθμίσει όλα τα ζητήματα. Και κρατήστε αυτό που σας λέω, κύριε Κουτσελίνη, ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία... Αυτό το επαναλαμβάνετε, γιατί θεωρείτε ότι μέχρι τώρα η εξέλιξη της δίκης έκρινε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την απόφαση. Η δίκη συνεχίζεται και έχουμε ακόμη πάρα πολλούς μάρτυρες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία για να αφαιθεί αυτός ο άνθρωπος ελεύθερος. Δεν είχε δει τις προϋποθέσεις του νόμου για να είναι προσωρινά κρατούμενος. Κυρία Πακετζίδο, έχει να κάνει και με την καλλιτεχνική του απαξίωση από ένα μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου. Ναι, ότι δεν μπορεί δηλαδή να τελέσει τα ίδια δικήματα γιατί δεν έχει πιθανά την ίδια εξουσία που είχε στο παρελθόν. Αυτό το ακούω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Η τελευταία πράξη για την οποία κατηγορείται είναι το 2014. Ναι. Το 2014 μέχρι το 2021 που κρατείται ο Φιλιππίδης είναι star, έχει εξουσία και είναι αστέρας. Και δεν έχει κάνει κανένα αδίκημα. Δεν χρειάστηκε τώρα. Δεν έχει τώρα. Κατηγορηθεί τουλάχιστον. Δεν έχει κατηγορηθεί και δεν έχει κάνει κανένα αδίκημα. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Άρα λοιπόν και όταν ήταν πολύ δυνατός, με επί 7 ολόκληρα χρόνια, δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Πώς δηλαδή θα μηδενίσουμε τα 7 χρόνια και θα πούμε, ενώ ήταν πάρα πολύ δυνατός, ενώ είχε εξουσία, ενώ ήταν στο θέατρο, ενώ ήταν στον κινηματογράφο, δεν έχει κάνει αδικήματα, αλλά από το 21 και μετά που υπάρχει αυτή η δημοσιότητα, υπάρχει αυτή η ενασχόλησή του η καθημερινή, τώρα πλέον είναι επικίνδυνος για την άνομη τάξη ο Πέτρος Φιλιππίδης. Αυτή η απόφαση, κατά την άποψή σας, δείχνει και μία
ενδεχομένως εξέλιξη της δίκης. Αυτό δεν θέλω να το πω. Το δικαστήριο θα πει ποια θα είναι η εξέλιξη. Δηλαδή λέτε ότι πρέπει... ήταν ομόφωνη και τα λοιπά και από τους λαϊκούς δικαστές. Θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Το δικαστήριο είναι σε εξέλιξη. Εμείς σεβόμαστε το θεσμό της δικαιοσύνης και το δικαστήριο το οποίο εξελίσσεται και δεν είμαι εδώ για να σας κάνω προγνωστικά για το δικαστήριο. Ότι κατά την άποψή μου πάρα πολλά πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους είναι δεδομένο. Πρέπει να πω γιατί ίσως πρώτη φορά... Είναι αυτά που μπορούμε να πούμε, Κική μου, για την υπόθεση μέχρι στιγμής και από τις μέχρι τώρα καταθέσεις των γυναικών αυτών. Καταρχήν πρέπει να καταλάβει... Καταρχήν να πω και εγώ ότι ακούμε τη μία πλευρά, κατά καιρούς έχουμε ακούσει και την άλλη πλευρά. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Σήμερα ακούμε την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη. Κάποια άλλη στιγμή, όποτε το επιθυμούν, ακούμε την άλλη πλευρά. Για να είμαι ξεκάθαρη από αυτή τη θέση, γιατί το λέω πάντα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι για το θέμα του βιασμού, γιατί ο κόσμος πιστεύει καταρχήν ότι αυτές που είναι στο κατηγορητήριο οι καταγγέλουσες είναι η κυρία Παπαχαραλάμπους, η κυρία Αναστασοπούλου, ενώ οι καταγγέλουσες δεν είναι οι συγκεκριμένες κυρίες. Είναι τρεις άλλες κυρίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οποίες ανέφερα πριν από λίγο. Όταν λέμε για βιασμό, δεν υπάρχει αυτό που λέμε στην ουσία. Υπάρχει μία γενετήσια πράξη, αυτό θέλω να το πω και να ακουστεί, η οποία η κυρία την πρώτη φορά που έκανε μια καταγγελία στο ΣΕΗ δεν την είπε, τη δεύτερη φορά στον εισαγγελέα δεν την είπε και πηγαίνοντας στην ανακρίτρια είπε ότι ένας φίλος μου 13 χρόνια μετά μου θύμισε αυτό το οποίο εγώ λησμόνησα να πω. Και μετά από 2 μήνες, και επειδή είναι και η ψυχολόγος εδώ θα χαρώ πάρα πολύ να πάρει το λόγο, μετά από 2 μήνες, μετά τον φερόμενο βιασμό, λέει ότι εγώ πήγα να παίξω μαζί του με σκηνοθέτη τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όπου σε αυτή τη συνάντηση υπήρξε ακόμη μια γενετήσια πράξη δευτερολέπτων όρθια στα παρασκήνια και εγώ παρέμεινα στο θέατρο, παρακολούθησα την πρόβα για να μιλήσω με τον Πέτρο Φιλιππίδη για το έργο. Και επίσης αυτή η γυναίκα η βιαστήσα, η οποία πήγε λέει με χαρά και ενθουσιασμό να συνεργαστεί μετά από 2 μήνες από τον βιασμό, σήμερα είναι με 2 δικηγόρους, με έναν δικηγόρο στο ακροατήριο, στηρίζει την κατηγορία και ζητά την καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Και όσο είχε πρεμιέρες ο Πέτρος Φιλιππίδης, πήγαινε στις πρεμιέρες του Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι αυτό το πράγμα λογικό. Η βιαστήσα ή η φίλη. Η βιαστήσα. Είναι λογικό να βιάζομαι το 8 τον Ιούνιο, να πηγαίνω το Σεπτέμβριο με χαρά και ενθουσιασμό να συνεργαστώ με το βιαστή μου. Και κάτι ακόμη. Κυρία Παγκετζίδου, αν μου επιτρέπετε να βάλω ακόμη ένα. Όχι, σε αυτό για να μην το αφήσουμε έτσι. Όχι, σε αυτό θα μείνω. Πηγαίνοντας λοιπόν στην ανακρίτρια, λέει: έχω να σας πω ότι το περιστατικό στη θεατρική εστία τον Ιούνιο του 8 το έχω βάλει στην κατηγορία ότι έγινε από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συναισθήματα για μένα και παρασύρθηκε. Μπορεί μια γυναίκα να έχει βιαστεί και να θεωρεί ότι ο βιαστής της παρασύρθηκε από συναισθήματα που είχε για αυτήν. Σας ακούω. Όχι, εγώ εκεί που θέλω να εστιάσω, γιατί είστε ιδιαίτερα πεπειραμένοι και στο παρελθόν έχετε αναλάβει και πολλές υποθέσεις και έχετε υποστηρίξει και γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύματα βιασμού, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό, ότι ο βιασμός ή ας πούμε αυτή η πράξη, η οποία κατηγορείται και μπορεί κάποιος να καταδικαστεί σε ποινικό επίπεδο, δεν είναι έτσι όπως το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι δηλαδή θα πάρει κάποιος, θα βάλει κουκούλα, θα φορέσει σε κάποια άλλη. Θα πάει να τη βιάσει σε ένα απόμερο μέρος. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι βιασμοί ενδεχομένως να συμβαίνουν και μέσα στον ίδιο το γάμο. Δηλαδή, ένα παντρεμένο ζευγάρι είναι πολύ πιθανόν η γυναίκα να πέσει θύμα βιασμού από τον ίδιο της το σύζυγο. Αρκεί εκείνη τη στιγμή που σου συμβαίνει αυτό το οποίο σου συμβαίνει, εάν σου συμβαίνει, εσύ να μην επιθυμείς αυτό το οποίο επιθυμεί ο ερωτικός παρτενέρ. Σε αυτό, κύριε Κουσουλέ, συμφωνώ. Αυτό, εγώ έθεσα ένα άλλο ζήτημα. Εγώ ρωτώ εσάς, γιατί κατά καιρούς έχουμε αντιδικήσει και ο ΝΕΡ. Και... έχουμε συζητήσει με ενδιαφέροντα τρόπο, θα έλεγα εγώ. Δεν έχουμε αντιδικήσει. Και χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά, ναι. Γιατί ξέρω ότι έχουμε συμφωνήσει και στο παρελθόν σε πολλά πράγματα. Θέλω να μου πείτε, είναι λογικό μια γυναίκα που έχει βιαστεί σε 2 μήνες να πηγαίνει στο βιαστή για να συνεργαστεί στα θέατρο? Μην είσαστε σε δύσκολη θέση να πάτε. Όχι, όχι, δεν είμαστε σε καθόλου δύσκολη θέση. Για το Me Too πρέπει να λέμε όλοι, και αυτό μπορεί να γίνει. Κάποτε πρέπει να βάλουμε μία βάση. Να είναι η λογική ο κανόνας και να γίνει το παράλογο η εξαίρεση. Εγώ θέλω να μου πείτε, το θεωρείτε, λέει αυτή η γυναίκα, πάω με χαρά και ενθουσιασμό.
Αυτό το βλέπετε, αυτό λέει μόνη της. Δεν είναι ένας δικός μου επιθετικός προσδιορισμός. Να βγάλουμε τον Πέτρο από τη δύσκολη θέση. Όχι, όχι, καθόλου θέλω να απαντήσω. Δεν είναι δύσκολη θέση. Καθόλου δύσκολη δεν είναι, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Αυτό το οποίο θα ήθελα να απαντήσω λοιπόν είναι ότι έχω δει και άλλες περιπτώσεις όπως τα έχετε δει και εσείς, όπου υπάρχει μια σχέση εξάρτησης είτε συναισθηματικής, είτε εργασιακής, είτε οτιδήποτε άλλο. Μια γυναίκα η οποία φέρεται να έχει υποστεί αυτά τα οποία καταγγέλει σε μεταγενέστερο χρόνο, ναι, να είναι στον ίδιο χώρο, να συνευρίσκεται με τον άνθρωπο με τον οποίο καταγγέλει στη συνέχεια. Το έχω δει και εγώ, το έχετε δει και εσείς, κυρία Βαγγελτή. Δεν πάει με χαρά, βέβαια. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι υπάλληλός του, δεν είναι σε εργασιακή σχέση, είναι φοιτήτρια σε δραματική σχολή, είναι μαθήτρια, συγγνώμη, σε δραματική σχολή. Απαγορευόταν να παίξει σε θεατρικό έργο και λέει: με πήρε τηλέφωνο η βοηθός του Πέτρου Φιλιππίδη, με είπε να πάω να πάρω μέρος σε ένα θεατρικό έργο και πάω με χαρά και ενθουσιασμό. Δεν είναι σε σχέση εξάρτησης να πεις ότι εγώ έχω να θρέψω το παιδί μου, τη γυναίκα μου, πρέπει να εξασφαλίσω τα 700 ευρώ και δεν έχω περιθώριο να πω όχι. Εδώ θέλω να σας πω ότι οι περιπτώσεις που χειριζόμαστε και έχουμε με ενδιαφέροντα τρόπο μιλήσει ο ΝΕ... Εντόνως πολλές φορές και ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε πλέον ένα δίδυμο που περιμένει να μαλώσουμε, όχι να πιαστούμε από τα μαλλιά αλλά να μαλώσουμε, είναι ότι συναντούμε περιπτώσεις, και θα σας πω πάλι με το σοκολατάκι, και από άλλες περιπτώσεις που χειριζόμαστε, να βλέπουμε γυναίκες να έχουν μια συμπεριφορά η οποία δεν την έχουμε συναντήσει παλιά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το αναγνωρίσει. Πού οφείλεται αυτό όμως, κυρία Πακερτζήρου? Κοιτάξτε, με ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα, δηλαδή, γιατί να κατηγορήσει μια γυναίκα τον Πέτρο Φιλιππίδη? Να σας πω κάτι. Το κίνητρο υπάρχει. Αλλά είναι πιο. Θα σας πω κάτι. Το έχω πει και άλλη φορά με ρωτήσατε. Αλλά η δίκη είναι σε εξέλιξη. Και αύριο περιμένουμε. Έχετε βρει όμως το κίνητρο. Φυσικά. Με αυτές τις γυναίκες εμείς τις έχουμε σπουδάσει. Με ποια έννοια? Τις έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Είναι μια πλεκτάνη που έχει στηθεί εναντίον του σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Ο χώρος του θεάτρου είναι ένας χώρος πολύ ανταγωνιστικός. Ναι. Είναι ένας χώρος όπου τον πρώτο εύκολα δεν τον ανεχόμαστε. Θέλουμε να τον εξαφανίσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι αν εξαφανιστεί ο πρώτος, μπορεί να υπάρξει θέση και χώρος για κάποιους άλλους που είναι πολύ τρίτη τέταρτη. Αλλά κάποιος αντίπαλος εξήφανε ένα σχέδιο εξόντωσης του κ. Φιλιππίδη. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό η κάθε περίπτωση της κάθε μίας γυναίκας είναι ξεχωριστή η λόγη. Είναι ξεχωριστή η λόγη. Συνέπεσε και κατήγγειλαν όλες το Φιλιππίδη? Τρεις γυναίκες είναι, οι δύο είναι απόπειρες, οι οποίες δεν στέκουν. Τώρα με προκαλείτε να πω και άλλα πραγματικά περιστατικά. Αλλά καταλάβουμε, εντάξει. Η δεύτερη προσπάθεια της απόπειρας, η γυναίκα λέει ότι την άφηνε να μεταχειρίζεται το κινητό τηλέφωνο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη επίθεση εις βάρος της. Γίνεται. Έχετε δει κανέναν άλλον δράστη? Είναι σπάνιο μάλλον, ναι. Είναι σπάνιο κι αυτό. Όπως η δεύτερη λέει ότι, ξέρετε, μετά με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ του μιλούσα ερωτικά, για να μην πω κάτι άλλο, για να αυτοικανοποιείται. Έχετε δει κανένα άλλο θύμα βιασμού να την παίρνει ο βιαστής τηλέφωνο και αυτή να μιλάει ερωτικά για να αυτοικανοποιείται? Και αυτό σπάνιο. Εμείς όμως, ξέρετε, σε αυτή τη δίκη βλέπουμε πολλά σπάνια. Γι' αυτά ο κόσμος δεν τα έχετε μετά. Εδώ ήθελα να βάλω την κυρία Γεράκη, γι' αυτό είπα πριν να βγάλω τον Πέτρο από τη δύσκολη θέση, γιατί θέλει πιο πολύ ψυχολογική στήριξη αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Εγώ λοιπόν υπόκειμαι σε ένα βιασμό. Να. Από τον Δημήτρη Μαρέδη, ας το πούμε έτσι, κάτι άλλο στη δουλειά. Ναι, για να το κάνουμε έτσι κατανοητό για τον κόσμο. Ωραίο ρόλο μου εδώ. Όμως, επειδή βρισκόμαστε σε τον ίδιο χώρο μαζί, έρχομαι στη δουλειά μου κανονικά και αναγκάζομαι να τον έχω δίπλα μου, κοντά μου κτλ. Αποφασίζω όμως όταν φεύγω από αυτή τη δουλειά να τον καταγγείλω. Συμβαίνει συχνά αυτό? Καταρχάς, η κακοποίηση είναι κάτι πολύ παραγωγικό και από τη μεριά του θήτη και από τη μεριά του θύματος. Αν πιάσουμε τη μεριά του θύματος, ενός κοριτσιού, μιας γυναίκας που έχει βιαστεί, τα σημάδια μπορεί να είναι ποικίλα. Εξαρτώνται από την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και τη θέση την οποία έχει. Συνήθως οι γυναίκες, είμαστε περισσότερο συναισθηματικές. Οπότε στις αρχές μπορεί και να το δικαιολογούμε ότι θα αλλάξει. Το βιασμό. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να με αγαπάει, μπορεί να το βλέπει έτσι διαφορετικά μαζί μου. Μπορεί εγώ να έχω συναισθήματα αρχικά για τον άνθρωπο αυτόν. Οπότε να το δικαιολογώ. Αυτό είναι άλλο βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Γιατί όταν... αν εγώ έχω συναισθήματα για τον Δημήτρη, τον οδηγώ στην αγκαλιά μου με έναν τρόπο. Τον οδηγώ. Τον οδηγώ, άμα έχω συναισθήματα. Ίσως, ναι.
Τώρα... Έχω βρει έναν τρόπο να τον οδηγήσω στην αγκαλιά μου. Ακριβώς. Τώρα από την άλλη μεριά, όταν μία γυναίκα ή ένας άνθρωπος βιαστεί, συνήθως έχουμε συμπεριφορές αποφυγής. Επιτέλους. Συμπεριφορές από προσωποποίηση, συμπεριφορές από φυγή. Εδώ γιατί δεν έχουμε. Εσείς το εξηγείτε αυτό που λέει η κυρία Πακυρτζίδου. Όπως δηλαδή, το περιγράφει η κυρία Πακυρτζίδου. Όπως το περιγράφει. Όχι, ότι όχι, με χαρά. Έχει ένα λεπτό. Όχι όπως το περιγράφω. Αυτά εγώ όταν θα τελειώσει. Επειδή είναι και κλεισμένων των θυρών, καταλαβαίνετε ότι εμείς ναι. Μόνο στη δεύτερη καταγγέλουσα έχουμε κάποια στοιχεία που τα έχουμε αναδείξει με τον Δημήτρη Δαμιανό. Τώρα όμως έρχονται οι μάρτυρες, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά έρχονται οι μάρτυρες, όπου αυτά τα πράγματα θα τεθούν και πάλι. Αυτά δεν είναι δική μου ισχυρισμή. Έστω λοιπόν ότι ισχύει αυτό που λέτε εσείς. Το λέει η Ζήνα σωστά όμως. Το λέει, κρατάμε την επιφύλαξη. Κυρία Γεράκη, λοιπόν, γιατί πηγαίνει μια γυναίκα με χαρά και ενθουσιασμό. Όπως το λέει η ίδια. Γιατί επικοινωνεί μετά με τον βιαστή της. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες ερμηνείες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αυτό που είπε και ο κύριος Κουσουλός πριν από λίγο, κάποια συμπεριφορά. Φορές εξάρτησης. Κάποιες... Δεν ήταν υπαλληλός του, λέει. Μπορεί να μην ήταν υπαλληλική η σχέση, όμως αν εγώ θαυμάζω πάρα πολύ έναν άνθρωπο του χώρου, μπορεί να έχω άλλου είδους εξάρτησης. Δέχεσαι το βιασμό από κάποιον που θαυμάζεις, δηλαδή, κάνεις τέτοια υποχώρηση. Δημήτρη, εσύ δεν το έχεις ξανασυναντήσει. Δηλαδή, τώρα μιλάς, λες και πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν τα έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Πέφτεις από τα σύννεφα. Μόνο στην περίπτωση Φιλιππίδη τα είδε. Συμβιβασμό σε βιασμό, εγώ πρώτη φορά που ακούω. Ακούστε, θα σας βάλω ένα ρίσκο πολύ σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο, δεν το έχεις ξαναδεί άνθρωποι να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και να το καταγγέλνουν μετά από 10 χρόνια. Όχι, αυτό το δεν το έχει. Άλλο είναι το θέμα. Πού έχεις ένσταση τώρα, γιατί. Ότι πάω με χαρά και ενθουσιασμό. Ερωτικά με έναν άνθρωπο που με βίασε. Εκεί έχω την εκεί είναι το θέμα. Θα σας βάλω τον εξής αστερίσκο. Γιατί εγώ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να μην το έχω μεταβολήσει ως βιασμό. Ναι, έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και άρα το αποδέχομαι μετά... ως φυσιολογικό και μετά το μεταβολίζω και τον καταγγέλλω. Γιατί υπήρχε μία. Είπε η δικηγόρος ότι υπήρχε μία σκηνή με κάποιο φίλο αργότερα που μία συγκεκριμένη ερωτική πράξη τη θύμισε. Όχι, όλο αυτό. Όχι. Η γυναίκα αυτή καταγγέλει ότι υπέστη μια γενετήσια πράξη τον Ιούνιο του 8. Φεύγει, λέει, από τη θεατρική εστία και όταν λαμβάνει ένα τηλέφωνο από μια συνεργάτητα του Φιλιππίδη, πάει με χαρά και ενθουσιασμό. Όχι, εγώ λέω το άλλο. Ότι εγώ της το θύμισε ο φίλος ναι. της ότι του είχε πει ότι εγώ μου είχε κάνει και αυτό το πράγμα ο Πέτρος Φιλιππίδης. Και το είχε ξεχάσει mm-hmm. και της το θύμισε ο φίλος της μετά από 13 χρόνια. Αυτό συμβαίνει σε ακραία τραυματικά γεγονότα. Ή θα υπάρξει αποστασιοποίηση ή εμένα ο εγκέφαλός μου, σαν άμυνα, μπορεί και να το διαγράψει. Οπότε συνθήκες της ζωής μου που θα έρθουν. Είτε παρόμοιες, είτε μπορεί να λεκτικοποιηθεί, μπορεί να επανέλθω και να το θυμηθώ το τραυματικό γεγονός που εγώ έχω αποσύρει. Το βιασμό. Ή να μου το θυμίσει ναι. κάποιος τρίτος. Ναι. Να σας το πω με γι' αυτό κάτι. Και στη θεραπευτική πράξη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, στη θεραπευτική πράξη μπορεί να αποκαλυφθεί ακόμα και μετά από ένα χρόνο θεραπείας, αν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση. Γιατί τα θύματα μπορεί να το έχουν θάψει τόσο βαθιά μέσα τους λόγω πολύ μεγάλου συναισθηματικού φόρτου, πολύ μεγάλου φόβου ενοχής και να βγει πολύ πολύ μετά στην πορεία. Όταν είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό που το κρύβεις από τη μαμά σου, από τον μπαμπά σου ή ο βιαστής είναι η μαμά σου, ο μπαμπάς σου κτλ. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δεν ισχύει όμως ούτε αυτό γιατί λέει ότι την πρώτη φορά, πήγα τη δεύτερη φορά, μια από τις δικαιολογίες είναι ότι το είχα χειριστεί και πολύ καλά την πρώτη φορά. Τι είπατε κυρία Πακυρτζίδου, δεν άκουσα. Στην κατάθεση αυτή τη συγκεκριμένη, που σας είπα πάρα πολύ λίγα πράγματα, αναφέρει η πρώτη καταγγέλουσα ότι πήγα τη δεύτερη φορά γιατί θεώρησα ότι την πρώτη φορά το είχα χειριστεί πάρα πολύ καλά. Στην κατάθεσή της αυτά. Ναι, το είχε χειριστεί πάρα πολύ καλά. Και τη δεύτερη φορά που υφίσταται πάλι τη γενετήσια πράξη, μένει πάλι για να παρακολουθεί την πρόβα. Για να μιλήσουν πάλι για το ρόλο. Το εγώ θέμα να βάλω, όμως να είναι... βάλω ένα ερώτημα στην ψυχολόγο. Αν δηλαδή τελικά της έδινε το ρόλο, που δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση, αν της έδινε το ρόλο και, και ανέβαινε αυτό το θεατρικό έργο, θα υπήρχε βιασμός. Που σας λέω για τον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν υπάρχει ποτέ αυτή η συνάντηση. Είναι... Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, αγαπημένη μου Κική, θέλω να μου πεις το εξής. Υπάρχει μόντους οπεράντι σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, σε αυτή την υπόθεση που συζητάμε, είναι τρεις οι γυναίκες που καταγγέλουν βιασμό. Υπάρχει ένα κοινό σημείο για τον τρόπο που ενεργούσε ως βιαστής ο Πέτρος Φιλιππίδης. Καταρχήν δεν αποδέχουμε να λέτε τον Πέτρο Φιλιππίδη ότι είναι βιαστής. Καταρχήν είναι, και συγγνώμη που είσαστε οικοδέσποινα να διορθώνω, αλλά δεν είναι βιαστής. Πολύ καλά κάνετε. Απλώς εγώ το λέω, γι' αυτό βάζω το μόντος οπεράντι. Γιατί κατηγορείται για βιασμό. Ένα λεπτό. Υπάρχει το τεκμήριο αθεώτος και αυτός άνθρωπος είναι αθώος, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή το λέει ο νόμος. Το να το πω εγώ. Ο φερόμενος βιαστής.
φερόμενος. Υπάρχει δεν μόνος... είναι, πώς είναι. Φερόμενος είναι, ναι. Κατηγορούμενος για βιασμό. Υπάρχει μόντους οπεράντι από τις μηνύτριες. Γιατί όλες λένε ότι δεν το είπε ποτέ κανένα στη μαμά, στον μπαμπά, στον αδελφό, στην αδελφή. Αλλά όλος τυχαίως η πρώτη το είπε σε έναν φίλο, η δεύτερη το είπε σε μία φίλη, η οποία αποδομείται πλήρως. Και η τρίτη καταγγέλουσα το είπε πάλι σε μία φίλη. Συνήθως το modus operandi δεν είναι για τον κατηγορούμενο. Το modus operandi. Για τον τρόπο, αν λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο στα θύματα. Καμία σχέση. Όχι. Καμία απολύτως σχέση. Άρα φαίνεται ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης σε σχέση με τις καταγγελίες. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πλήρης άρνηση. Από τον Πέτρο Φιλιππίδη υπάρχει άρνηση όλων των κατηγοριών. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να. Αυτά που διηγούνται δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τι είναι αυτό που θα λέγατε εσείς σήμερα και που θέλετε να ακουστεί ευθέως από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη. Εγώ ως δικηγόρος και ως άνθρωπος που είμαι στον χώρο του ποινικού, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτή την απόφαση, γιατί είναι μια απόφαση δικαίου, μέτρου και ήρθε να αποκαταστήσει κάτι το οποίο δεν ήταν ορθό. Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Το να πω εγώ ότι είναι αθώος είναι κάτι πολύ λίγο. Θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, αλλά δεν του άξιζε αυτή η μεταχείριση. Και επίσης, ο Πέτρος Φιλιππίδης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αλλά δεν βγήκε για το πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω ποιοι χαίρονται και ποιοι λυπούνται, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και επίσης, να πούμε στους τηλεθεατές, γιατί ενδεχομένως δεν το παρακολούθησαν από την Παρασκευή και μετά, ότι ξέσπασαν σε κλάματα τόσο η σύζυγός του, η Ελπίδα, όσο και ο γιος του μέσα στα δικαστήρια. Ήταν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, γιατί πρέπει να πω ότι όλη αυτή η χρονιά πέρασε, πέρα από την κυρία Πισπυρίκου, η οποία δεν με ενδιαφέρει, πέρασε όμως με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Και κάθε μέρα αυτός ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε. Η οικογένειά του, ο γιος του, η γυναίκα του, το σπίτι του, πότε βγαίνει σε πληστηριασμό, πόσα τετραγωνικά είναι, ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς. Ούτε η γυναίκα του, ούτε ο γιος του απάντησαν ποτέ. Ποτέ. Δεν υπήρξε ούτε μία απάντηση, ούτε μία αντίδραση. Ούτε μία απειλή ότι θα σας κάνω μήνυση. Ούτε για τα δημοσιεύματα τα οποία ήταν αναλυθεί. Εκεί πέρα όμως οι άνθρωποι αυτοί με αυτή τη στοχοποίηση την τόσο μεγάλη, επί μήνες, επί 12 μήνες περίπου, ειλικρινά έδωσαν μία ανθρώπινη διάσταση η οποία παρέσυρε και εμάς τους δικηγόρους. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς. Ήταν τόσο αυθόρμητο αυτό το οποίο έγινε, το οποίο μας παρέσυρε. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν φτιαχτό. Ξέρετε, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και ο κύριος Δημητρακόπουλος και εγώ, σε αυτή τη θλίψη, σε αυτό το ξέσπασμα αυτών των προσώπων, και κρίμα που δεν υπήρχε μία κάμερα, κύριε Κουσουλέ, να την αποτυπώσει. Ήταν κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα. Ό,τι και να πω εγώ με λόγια, είναι πάρα πολύ λίγο. Μας περιγράφεται μία ανθρώπινη σκηνή. Ο Πέτρος Φιλιππίδης σε όλο αυτό το γεγονός, γιατί δεν ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα λόγω της κατάστασης υγείας του. Εκ των υστέρων, τι σας είπε? Τον πήρα εγώ τηλέφωνο, μπόρεσα να μιλήσω μαζί του, έκλαιγε, με ευχαρίστησε, αλλά είναι σε κατάσταση έντονη συγκίνηση, είναι καταπονημένος, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, είναι κλινήρης αυτή τη στιγμή ο Πέτρος Φιλιππίδης. Στο νοσοκομείο ή στο σπίτι? Στο νοσοκομείο. Είναι στο νοσοκομείο. Παραμένει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Έχει μεγάλη συγκίνηση και μπορώ να σας πω ότι ακόμη αυτή την απόφαση δεν την έχει αφομοιώσει σαν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Εκεί θα είμαστε στα δικαστήρια μέχρι και την Παρασκευή. Για όλες τις εξελίξεις θα τα μεταφέρουμε στον κόσμο και πάλι. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε αμέσως μετά. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις της εκπομπής για την υπόθεση της Πάτρας που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Όλο το ρεπορτάζ. Να απομείνεις μόνος και να αρχίσεις να πλάθεις εσύ, με μονάχα τη δύναμή σου, έναν κόσμο που να μην ντροπιάζει την καρδιά σου. Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας λογοτέχνης. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Πραγματικά είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, με πολλές αποκαλύψεις. Λοιπόν, να πω ένα καλό μεσημέρι στο Δημήτρη Δαμιανό, που βρίσκεται στα δικαστήρια από το πρωί για την υπόθεση του Θέμη Αδαμαντίδη. Έλα, Δημήτρη μου.
Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είναι προγραμματισμένη σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η δίκη του Θέμη Αδαμαντίδη για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, απειλής και εξύβρισης μετά τη μήνυση που του έκανε η σύντροφός του, η οποία αναφέρει ότι δέχθηκε μια βία ή επίθεση από τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον γνωστό τραγουδιστή. Να σας πω ότι δεν έχει έρθει ο κατηγορούμενος. Υπάρχει και ένα βίντεο εδώ που βλέπουμε, το οποίο ουσιαστικά κρατούν επιφυλάξεις αν πρόκειται για το Θέμη Αδαμαντίδη ή για κάποιο άλλο παλιό βίντεο, το οποίο κάποιοι έφεραν στην επιφάνεια. Ακούγονται πολλά, γι' αυτό το λέω, Δημήτρη μου, και η πλευρά του κυρίου Κούγια λέει κάποια πράγματα που εκπροσωπεί τον κύριο Αδαμαντίδη και από την άλλη πλευρά ο κύριος Λίτρας λέει άλλα. Δεν έχει ερωτηθεί όμως ευθέως, νομίζω, η σύντροφος του κύριου Αδαμαντίδη αν είναι αυτή στο βίντεο. Έχει ερωτηθεί ποτέ αν είναι το επίμαχο βίντεο της Μοιραίας Βραδιάς? Επισήμως όχι. Αυτή έτσι είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει στο δικαστήριο και εξ όσων γνωρίζω και εγώ ίδιος δεν έχει τεθεί αυτό το ζήτημα. Πάντως, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο βεβαίως και θα τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, εφόσον βεβαίως η δίκη γίνει σήμερα, γιατί ούτε ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει έρθει. Βεβαίως είναι δικαίωμά του και να έρθει και να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του, τον κύριο Κούγια. Ωστόσο, ούτε ο κύριος Κούγιας έχει δώσει το παρόν προς το παρόν εκπαίδευση τιμής εδώ. Έχει ενημερώσει ότι δικάζει δύο κακουργήματα αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη, και ο κύριος Λίτρας βρίσκεται σε άλλο δικαστήριο. Έχει έρθει, ο μόνος που έχει έρθει εκπρόσωποντας τον, είναι ένας συνεργάτης του, ο οποίος κατά την πληροφόρησή μας θα ζητήσει αναβολή της υπόθεσης, προκειμένου να είναι όλοι οι παράγοντες της δίκης εδώ. Θα δούμε εάν τελικά αυτό θα γίνει δεκτό. Πάντως, εάν δοθεί η αναβολή, αυτή θα είναι σύντομη, δηλαδή θα είναι εντός δύο εβδομάδων. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο αυτόφορο. Οπότε πάλι σύντομα και αναβολή να δοθεί, θα έχουμε απαντήσεις από τα δικαστήρια, Ζήνα. Πάντως είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σίγουρα, αμέσως από αυτήν εδώ την εκπομπή, κάθε μορφή βίας, έτσι, την αναφέρουμε και εδώ είμαστε για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά έχουν συμβεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τα περιγράφουν, που τα περιγράφει το θύμα, κυρία Γεράκη, για να το πω έτσι, γιατί συνήθως την περιγραφή της βίας την έχουμε από το θύμα. Τι λες, Δημήτρη μου? Και οι δύο πλευρές έχουν τα επιχειρήματά τους, όπως είπες και εσύ. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Κούγια να βγαίνει και τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο σε μέσα ενημέρωσης και να αναφέρει ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι το θύμα της υπόθεσης. Αυτή είναι η θέση που αναφέρει ο δικηγόρος του. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ακούσει όχι μόνο την καταγγέλουσα να μιλά για βία και για απειλή, αλλά και άλλες γυναίκες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με αυτή τη δικογραφία η οποία εξετάζεται εδώ, στο παρελθόν που σχετίζονταν με τον κατηγορούμενο, έχουν κάνει λόγο για βίαιες συμπεριφορές. Ο κ. Κούγια, σε δηλώσεις του Δημήτρη, έκανε λόγο για μία μήνυση που έχει καταθέσει και ο κ. Αδαμαντίδης κατά της συγκεκριμένης γυναίκας, την οποία την κατηγορεί για κλοπή 7.000 ευρώ. Και μάλιστα ήταν και στη διαδικασία, στην αυτόφορη διαδικασία και δεν μπορούσε να εντοπιστεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Και εγώ άκουσα τη συγκεκριμένη γυναίκα σήμερα στην Κατερίνα Καινούριου να λέει η συγκεκριμένη γυναίκα ότι πολλές φορές δεν είχαν ούτε φαγητό να φάνε και τον στήριζε πάρα πολύ και τρώγαν μακαρόνια και ένα ψυγείο άδειο. Για να λέμε όλες τις πλευρές, αφού θέλουμε να πούμε για την κλοπή 7.000 ευρώ. Απλώς τηρούμε μια συγκεκριμένη στάση, εγώ προσωπικά ως εκπομπή, επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν φτάσει μέσα στις δικαστικές αίθουσες, θέλω να κρατάμε μια στάση που να ακούμε όλες τις πλευρές και εδώ είμαστε να τις ακούσουμε όλες τις πλευρές. Και τη συγκεκριμένη γυναίκα και τον κύριο Αδαμαντίδη. Αν τις ακούσουμε αυτές τις πλευρές, σίγουρα θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη θέση και άποψη. Αυτή τη στιγμή βέβαια... Αυτό που λες, Ζήνα, είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί έχουμε δει σε πάρα πολλές υποθέσεις να λέγονται πράγματα πριν τη δίκη. Και όταν φτάνουμε στη δίκη να λέγονται τα αντίθετα. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το λέω γενικά. Έχει να αποσύρουν αυτό την καταγγελία. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει και βιντεολειπτικό υλικό, νομίζω, Δημήτρη. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν το βιντεολειπτικό υλικό αυτό δεν έχει απαντήσει κανείς. Έχει υπάρξει μια διαρροή βίντεο. Να τα λέμε όπως έχουν βλέπω τα πράγματα. Εγώ βλέπω μια κλωτσιά πάντως. Δεν φαίνεται ότι είναι ο κύριος Αδαμαντίδης. Βλέπεις ότι είναι ο κύριος Αδαμαντίδης? Δεν είναι εκείνο το βράδυ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Δημήτρη επ' αυτού αν αυτό το βιντεοληπτικό υλικό περιέχεται στη δικογραφία, αν έχεις γνώση τη δικογραφία. Είναι κάτι άσχετο. Αυτό είναι,
Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα να εισφέρουν νέα στοιχεία οι δύο πλευρές στην υπόθεση αυτή. Μπορούν να το προσκομίσουν όταν γίνει δίκη. Και ακόμα και να ζητήσουν να προβληθεί και μέσα στο δικαστήριο μπορούν. Όλα αυτά είναι στο χέρι των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι, δεν περιέχεται μέχρι στιγμή στη δικογραφία. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει στο ακροατήριο. Αυτό μας λες. Κατά τη στιγμή που γινόταν η μήνυση τουλάχιστον, δεν υπήρχε, εκείνη τη στιγμή υπήρχε μία μήνυση η οποία ήταν, πώς να το πω, γραπτή. Και μάλιστα ο κύριος Κούγιας στη δήλωσή του λέει ότι είναι ένα βίντεο που το διαρρέει σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχει συνεργασία ο κύριος Λύτρας. Ακόμα και αν είναι ο κύριος Αδαμαντίδης, λέει ο κύριος Κούγιας στο δελτίο τύπου, το αμφισβητεί. Και δεν έχουν συμπεριληφθεί και οι φωτογραφίες όπως αυτή που δείξαμε με την μελανιά κάτω από το μάτι, που αποκλειστικά έβγαλε χθες το δελτίο ειδήσεων το δικό μας Ζήνα εδώ και η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Αυτοί εδώ και είπαν, τουλάχιστον ο κύριος Λύτρας, ότι θα τις προσκομίσουν στο δικαστήριο, γιατί δεν έχει επισκεφθεί η ιατροδικαστή η συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά έχει πάει σε ένα νοσοκομείο που έχουν βγει και οι φωτογραφίες και τις έχει. Απλώς πρέπει να αποδεικνύεται η κακοποίηση, αν είναι πρώτερη, αν είναι. Πρέπει να αποδεικνύεται και ο χωροχρόνος που συνέβη αυτό. Έτσι συνήθως γίνεται στα δικαστήρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση, έχει εξεταστεί εν τέλει αυτή η γυναίκα από ιατροδικαστή, από κρατικό ιατροδικαστή. Μέχρι και χθες, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έτρεχε, δεν είχε πάει σε ιατροδικαστή. Αυτό είναι περίεργο όμως. Γιατί κρίνει, από ό,τι είπε ο κύριος Λύτρας τουλάχιστον σε δηλώσεις του, ότι υπάρχει το φωτογραφικό υλικό και υπάρχει και το νοσοκομείο. Ναι, παιδιά, υπάρχει το φωτογραφικό. Το φωτογραφικό υλικό όμως, το φωτογραφικό υλικό μπορεί να έρθει η πλευρά του Αδαμαντίδη και αυτό ο Κούγιας και να πούνε ότι εγώ δεν τα έκανα εγώ, είχε πέσει από τις σκάλες, έκανε, έρανε κάτι άλλο. Ω Θεού, εδώ είμαστε πάντα με τις γυναίκες που κακοποιούνται και όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν, δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή είναι δύο δικηγόροι, ο κύριος Κούγιας και ο κύριος Λύτρας, που λένε διαφορετικά πράγματα. Ζήνα, σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι δεδομένο ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας που πήγε η κυρία να καταθέσει τη μήνυση, και προφανώς ήταν η εμφάνιση αυτή που βλέπουμε, έτσι, για να τεκμηριώσει και τη βία που ασκήθηκε σε βάρος της, είναι η σύσταση άμεση ότι πρέπει να πας αμέσως να σε εξετάσει ιατροδικαστής. Αυτό επιβάλλεται. Τώρα το νοσοκομείο δεν ξέρω αν λαμβάνεται υπόψη ή όχι. Λαμβάνεται υπόψη. Αλλά ο ιατροδικαστής είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει μια κατηγορία για να διωχθεί και ο κατηγορούμενος. Ο αξιωματικός τη ρώτησε αν επιθυμεί να το εξεταστεί από ιατροδικαστή και είπε ναι. Αλλά στη συνέχεια, τουλάχιστον μέχρι χθες δεν είχε γίνει αυτό. Δεν γνωρίζω. Ίσως να φοβόταν από τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον της. Αν μήπως ήθελε να αποφύγει το αυτό. Αυτό υποθέτω εγώ, έτσι, ναι. Η δική μου εκτίμηση πιθανό, αυτή. Πιθανόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα, να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Είπαμε ότι όσο αυτή η υπόθεση είναι πολύ ζεστή ακόμη, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις δικαστικές αίθουσες. Γιατί εκεί κρίνονται όλα. Και εμείς ως εκπομπή, και το λέω και το ξαναλέω, πάντα και στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και όλα, όταν φτάσανε στις δικαστικές αίθουσες και μετά μπήκαμε σε αυτή την υπόθεση και είδαμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα είναι ακόμη να δούμε ότι μπαίνουν και οι δύο στη δικαστική αίθουσα. Σωστά. Γιατί πολλές φορές εγώ άκουσα αυτή τη γυναίκα το πρωί στην Κατερίνα Καινούργιο και μάλιστα στην Έλενα Πολυκάρπου που έδωσε τη συνέντευξη, η οποία ήταν σε τραγική κατάσταση. Της μιλούσε δηλαδή και ήταν συντετριμένη ότι ναι, θα μου πεις Έλενά μου, ναι, αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα και ακόμα τον αγαπώ. Και πολύ φοβάμαι ότι μερικές φορές, Πολύβια, αυτές οι γυναίκες, ενώ το κάνουν το βήμα να καταγγείλουν οτιδήποτε, στο τέλος το παίρνουν πίσω. Να. Και μπορεί να εκτεθούμε εμείς ως εκπομπή, μπορεί να εκτεθούν γι' αυτό. Και βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτή την υπόθεση. Το συναίσθημα παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Αν μπορώ να πω εγώ κάτι σαν ειδικός, γιατί όλο και περισσότερο, ειδικά και μετά τον κορονοϊό και όλο αυτό που ζήσαμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί καταγγελίες. Και στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και στις αστυνομικές αρχές και στα νοσοκομεία μας έρχονται, στα εφημερεύονται αρκετές γυναίκες που δέχονται τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Αν μπορώ να πω εγώ κάτι σαν ειδικός, είναι το ότι το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν βοήθεια και ποτέ, και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, αυτοί οι άνθρωποι, οι κακοποιητές, δεν μιλάω για τον κύριο Αδαμαντίδη προς Θεού, δεν θα αλλάξουν. Όσο και αν πιστεύουμε, όσο και αν αγαπάμε έναν άνθρωπο και θέλουμε να πείσουμε και τον εαυτό μας
δεν θα αλλάξουν. Πάντως αυτή η γυναίκα από τη συνέντευξή της που τουλάχιστον έδωσε στην Κατερινά μας, φαίνεται ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ και έχει υποστεί και άλλα πράγματα και εγώ έτσι. Να σου πω μια προσωπική τρέξει μαρτυρία. Πριν από 15-20 μέρες περίπου είχε μια μουσική εκδήλωση στα μέρη μου, στην Ανατολική Αττική. Πήγαμε εκεί πέρα, ήταν το ζευγάρι, τραγουδούσε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Έδινε την εντύπωση ενός ζευγαριού πάρα πολύ αγαπημένου που ήταν και οι δύο πολύ κοντά ένας τον άλλον. Ήταν δίπλα μας, τον απολαύσαμε, χαρήκαμε, ήταν πολύ ευδιάθετος. Έδινε την εντύπωση ενός αγαπημένου ζευγαριού. Πολύ πρόσφατα, μιλάω για 15 μέρες πριν. Τέλος πάντων, έχω πάρει και κάποια μηνύματα. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα δούμε γιατί. Δυσάρεστα πάντως αν συμβαίνουν, ναι. Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα. Ναι. Και για το μέγεθος, το καλλιτεχνικό μέγεθος του Αδαμαντίδη, ναι. Έτσι. Εκείνοι ξέρουν ακριβώς καλύτερα τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Και ο Θέμης Αδαμαντίδης επίσης, αν αυτό είναι ένα μόντους οπεράντι του Θέμη Αδαμαντίδη, πρέπει να το δει και το λέω αυτό γιατί έχουμε και την πρώην σύντροφό του, η οποία έχει βγει από τη Βουλγαρία και έχει πει ότι έχει κακοποιηθεί και μάλιστα έφυγε νύχτα η γυναίκα και είπε και δεν της δίνει και χρήματα κτλ. Αυτά έχουν ακουστεί, αλλά ως εκεί από εμάς. Λοιπόν, τώρα, επειδή το πρωί λάβαμε ένα δελτίο τύπου από τον Όθωνα Παπαδόπουλο, που εκπροσωπούνται ουσιαστικά οι τρεις γυναίκες, ο κ. Παπαδόπουλος είναι στην παρέα μας. Είπαμε μετά τη μία ότι θα τα πούμε. Όμως θέλω πρώτα να βγάλουμε τον κύριο Λέων, γιατί ο κύριος Λέων ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δελτίου τύπου, όπου μιλά, Ρούλα μου, πώς ακριβώς το δελτίο τύπου για τον κύριο Λέων. Αγαπημένε μου Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αναφέρουν λοιπόν οι τρεις γυναίκες, διαψεύδουμε πλήρως την πληροφορία που μεταδόθηκε σε τηλεοπτικά μέσα ότι δήθεν έχουμε προτείνει στον ιατροδικαστή κύριο Λέων να αναλάβει ως τεχνικός μας σύμβουλος για την υπόθεση της Ρούλας. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής συμμετέχει καθημερινά σε εκπομπές, μιλώντας ανεύθυνα για μια υπόθεση της οποίας δεν έχει δει ποτέ του κανένα έγγραφο και κερδίζει τηλεοπτική προβολή και δημοσιότητα πάνω από τους τάφους, τριών αγαπημένων μας παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη. Για το λόγο αυτό δεν θα υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να τον επιλέξουμε ως τεχνικό μας σύμβουλο. Διάβασα ακριβώς τι λένε. Κύριε Λέων, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι, δεν ξέρω καταρχάς αν το έχει εκδώσει, για να είμαι ειλικρινής γιατί δεν έχω προλάβει να διαβάσω, αν το έχει εκδώσει η οικογένεια, αν το έχουν εκδώσει οι τελευταίοι δικηγόροι της. Ένας είναι ο δικηγόρος, πια ο κύριος Παπαδόπουλος. Το υπογράφουν πάντως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, όμως έχουν προηγηθεί διάφοροι δικηγόροι και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν είχαν την ίδια γραμμή ως προς αυτό. Δυστυχώς για την ίδια βέβαια, γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι προσωπικά δεδομένα, επειδή άκουσα και κάτι τέτοιο, προσωπικά δεδομένα έχουν δοθεί από την ίδια για τα παιδιά, συνεντεύξεις δόθηκαν από την ίδια την οικογένεια για τα παιδιά, επανειλημμένες, οι εκθέσεις των δύο πρώτων παιδιών δόθηκαν πλήρως στη δημοσιότητα, μάλιστα οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές εξετάσεις και αυτό ήταν, φαντάζομαι, και το κίνητρο το δικό σας, όχι μόνο προσωπικά σε εσάς ή ως εκπομπή, αλλά φαντάζομαι όλον τον δημοσιογράφο, και γι' αυτό ακριβώς καλέσατε όλους εμάς τους ιατροδικαστές να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας βάσει των επιστημονικών ευρημάτων που άλλοι επέλεξαν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λέων, γιατί κάτι είπατε και εμένα δεν μου ξεφεύγουν. Είπατε ότι τώρα εκπροσωπεί ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά στο παρελθόν υπήρχαν και άλλοι δικηγόροι. Δεν λέω κάτι περίεργο. Όχι. Να σας ρωτήσω όμως. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η οικογένεια, επειδή σέβομαι απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, δεν θέλω να πω περισσότερα από ό,τι θα πρέπει. Όμως πρέπει να σας πω ότι προσωπικά έχω δεχτεί κλήσεις και από άλλους δικηγόρους που επισκέπτεται η οικογένεια. Πάντως, θα με αφήσει Ρούλα να ξεκαθαρίσω κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν. Προφανώς είναι μια διαδικασία που επιλέγει η οικογένεια. Τώρα, γιατί αποφάσισε να εμπλέξει εμένα, προφανώς για το αυτονόητο. Για το λόγο που έχουμε ενοχλήσει με την επιστημονική άποψη
μια επιστημονική άποψη, η οποία η εγκυρότητα φαίνεται από το αν συνάδει με τα ευρήματα, αν συνάδει με τις τελικές εκθέσεις, και σίγουρα αυτό δεν θα το κρίνει ένας μη ειδικός. Να ρωτήσω κάτι ευθέως, επειδή το λέτε και το γυρνάτε γύρω-γύρω. Από άλλον δικηγόρο της οικογένειας είχατε δεχτεί πρόταση να αναλάβετε την ιατροδικαστική γνωμάτευση των παιδιών. Ώστε. Δηλαδή εκεί που στην αρχή, ας πούμε τώρα, τυχαία το λέω, ο κύριος Λίτρας εκπροσωπούσε τόσο το Μάνο όσο και τη Ρούλα. Και θέλαν να μάθουν τι συνέβη με τα παιδιά. Μπορεί να δεχτεί κατά ένα τηλεφώνημα, τυχαία χρησιμοποιώ τον κύριο Λίτρα, από τον κύριο Λίτρα να δει αν μπορείτε να αναλάβετε αυτή την υπόθεση. Ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Όχι. Εξάλλου ο κύριος Λίτρας νομίζω ότι έχει πει όλα τα ονόματα των ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε επικοινωνία. Άρα εσείς δεν σας είχε ζητηθεί ποτέ να αναλάβετε την Ρούλα Πισπυρίγκου από κάποιον άλλο δικηγόρο. Ως τεχνικός σύμβουλος. Ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα της κατηγορούμενης να πηγαίνει σε δικηγορικά γραφεία ακόμα και τώρα και να ζητάει νομική βοήθεια. Η οικογένειά της εννοώ. Πηγαίνει σε άλλα γραφεία. Δεν πρόκειται. Συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Πηγαίνει σε άλλα γραφεία μέσα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν είναι θέμα. Κατάλαβα. Εσείς πώς το ξέρετε, σας πήρε κάποιος δικηγόρος και σας ζήτησε να αναλάβετε τεχνικό σύμβουλο. Δημόσια να αποκαλύψω τίποτε περαιτέρω, γιατί εγώ δεν τα έχω με την κατηγορούμενη. Αλλά το υπονοήσατε. Εγώ εξέφρασα μία επιστημονική άποψη, η οποία από ό,τι φάνηκε είναι καθόλου τεκμηριωμένη. Αλλά είναι υποτιμητικό για τον κύριο Παπαδόπουλο αυτό που συμβαίνει. Την οποία. Υποτιμητικό για τον άνθρωπο ο οποίος. Δίνει τη δική. Άρα, δηλαδή, πίσω από την πλάτη του κύριου Παπαδόπουλου πηγαίνει η οικογένεια και επισκέφτεται άλλους δικηγόρους οι οποίοι επικοινωνούν με ιατροδικαστές για το αν θα αναλάβουν ως τεχνική σύμβουλη. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Πάντως, θα ήθελα να πω αυτό, Ζήνα, μου επιτρέπεις. Επειδή εχθές με τον κύριο Λίτρα μίλησα για το θέμα του κυρίου Θέμη Αδαμαντίδη και αυτό που είχε προκύψει, αναφερόμενο σε αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μου ζήτησε να πούμε κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεν προσέγγισε ποτέ τον κύριο Λέων για να του ζητήσει να μπει ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ τυχαία είπα τον κύριο Λίτρα για την. Γιατί ήθελα να καταλήξουμε, γι' αυτό σου είπα, ρουλάσε με σε αυτό εδώ που λέει τώρα ο κύριος Λέων. Γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Λέων καθόλου τυχαία δεν κάποιοι άνθρωποι γύρω-γύρω-γύρω δεν έγραψαν κάτι. Γιατί ο κύριος Λέων ποτέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είπε υπερασπίζομαι ή θα δεχόμουν την υπεράσπιση ή όλο αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές που τον καλέσαμε, γιατί στην αρχή της εκπομπής ο κύριος Λέων, επειδή ξέρω ότι ήταν στο γραφείο του κυρίου Μπακογιάννη, δεν θα μας είδε. Αν βάλει το στιγμιότυπο, θα δει αυτά που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Γιατί για μένα αυτό είναι το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Ότι ο κύριος Λέων σε αυτή την υπόθεση, ως ειδικός επιστήμονας μίλησε, τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Άσχετα που το πόρισμα καρακούκι καλόγρια, αν θέλεις έτσι, συμφωνεί με τα λεγόμενα του κυρίου Λέων μέχρι τώρα. Συμφωνεί με την επιστημονική ορθότητα και την επιστημονική λογική. Γιατί μέχρι στιγμή, Ζήνα μου, όλα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας ιατροδικαστικά, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν συμφωνούσαν με την κοινή λογική. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Λέων, θα ξαναέρθω σε εσάς, γιατί είπαμε εδώ δεν το κάνουμε τηλεοπτική δίκη, γιατί σε λίγο θα έχουμε κάτι σημαντικό για την κυρία Τσάκωνα που θα το πούμε. Σας βάζουμε μια ανωτελεία, να πάω στον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, γιατί θέλω να, με τον κύριο Παπαδόπουλο να διευκρινίσουμε κάτι. Κύριε Παπαδόπουλε, είπατε πριν σε κάτι που είπε ο Πέτρος εδώ στην εκπομπή και στην ΠΑΜ, σε μια φράση πολύ συγκεκριμένη. Και φαίνεται μέσα από τα στοιχεία που έχουμε ότι η Δήμητρα Πισπυρίγκου αυτή τη φράση τη λέει και την έχει και η Ρούλα, εντάξει, στο βίντεο που θα δούμε σε λίγο, αλλά και ο Πέτρος το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Είπατε, κύριε Παπαδόπουλε, πριν ότι η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου ποτέ στην κατάθεσή της δεν είπε ότι θα σκότωνε την αδελφή της, εν πάση περιπτώσει θα της έκανε κακό με τα ίδια της τα χέρια, αν αποδεικνυόταν ότι είχε κάνει κακό στα ανήψια της. Αυτό είπατε εσείς. Σε σχετικό ερώτημα που της έγινε, απλώς έδωσε την θέση. Το ερώτημα ήταν του τύπου πώς θα αντιμετωπίζατε εάν αποδεικνυόταν η ενοχή της αδερφής σας. Έχει δώσει τη θέση ότι θα έπαυα σε αυτή την περίπτωση να την υποστηρίζω. Μόνο αυτό είπε, κύριε Παπαδόπουλε. Με θέρμη και επιμονή το κάνω μέχρι τώρα. Μόνο αυτό είπε. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Όχι, μόνο αυτό έχει πει. Την έχω και διαθέσιμη, αν θέλετε. Θέλετε να διαβάσετε με προσοχή την πρώτη παράγραφο, να δείτε τι λέει η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου.
Δεν ξέρω αν το διατυπώνει διαφορετικά. Η κατάληξη και το συμπέρασμά της είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Έχει μεγάλη διαφορά. Το συμπέρασμα, όντως, σε ερώτηση που της έγινε, είναι αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά νωρίτερα, στο ξεκίνημα της κατάθεσης, κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει αυτή η φράση από την Δήμητρα. Λέει: ειλικρινά σας μιλάω, αν πίστευα ότι το έκανε η Ρούλα, θα την είχα σκοτώσει με τα ίδια μου τα χέρια και θα έμπαινα εγώ στη φυλακή. Στη συνέχεια τελειώνει με ένα συμπέρασμα. Ναι, απλώς το λέει σαν φράση. Εκεί είναι το ζήτημα. Άρα ο Πέτρος. Φράση και το διαψεύσατε πάντως. Άρα ο Πέτρος έχει δίκιο σε αυτό. Εάν θέλετε, διαβάστε και το τελευταίο κομμάτι. Θα το διαβάσουμε, δεν χρειάζεται. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η Ρούλα μας έχει ετοιμάσει. Αυτή η φράση υπάρχει, για να μην υπάρχει παρανόηση, Ζήναμε, στο τηλεοπτικό κοινό. Αυτή τη φράση, την οποία την είχαμε αποκαλύψει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, υπάρχει στην κατάθεση. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει, γιατί αν θυμάσαι τότε, είπα ότι σε αυτό που λες είμαι πολύ σίγουρη, διότι στο τρέξιμο του ρεπορτάζ σου ήμουν παρούσα που συγκέντρωνες όλα τα στοιχεία για να πεις τη Δευτέρα. Και επειδή και εγώ το άκουσα, ήμουν πολύ σίγουρη και το έχω πει εκείνη την ημέρα που το είπες αυτό, ότι αυτό το έχει πει σίγουρα και μάλιστα είπαμε την έπιασε Μάνος. Ναι, γιατί το ίδιο είχε πει και ο Μάνος. Πάμε λοιπόν. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η αληθινή, η αυθεντική προσέγγιση που θα περίμενε ο καθένας από οποιοδήποτε μέλος. Ναι, απλώς το είπε. Και από οποιονδήποτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο. Απλώς το θέμα μας είναι ότι το είπε. Τέλος πάντων, η Ρούλα μας αμέσως μετά έχει, τι φαίνεται να έχει πει η Δήμητρα Πισπυρίγκου για πρώτη φορά στην εκπομπή μας αμέσως μετά. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Στην παρέα μας είναι τόσο ο Γρηγόρης Λέων όσο και ο κύριος Παπαδόπουλος. Να δούμε τι φέρεται να είπε στην κατάθεσή της η Δήμητρα Πισπυρίγκου. Μετά κάτι σου έστειλε ότι θέλει να πούμε η Δήμητρα σε σχέση με το δικηγόρο, με επιλογή, με τον κύριο Λέων. Αμέσως μετά θα μας τα πει η Ρούλα μας, όπως έχουμε και πολύ ρεπορτάζ σε σχέση με το τι θα συμβεί με τους ιατροδικαστές. Παρακαλώ, γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Λέων. Παρακαλώ το βίντεο της κατάθεσης. Στην κατάθεσή της στις 21 Ιουνίου του 2022, η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου Δήμητρα περιγράφει μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πώς βρήκε την Ήριδα μέσα στην Κούνια εκείνο το πρωινό της Κυριακής, αλλά και τι έγινε λίγες ώρες πριν το θάνατο του βρέφους και αμέσως μετά. Η ώρα είχε πάει 11:30. Μέχρι τότε ούτε εγώ ούτε η Ρούλα είχαμε πάει καθόλου στο δωμάτιο των παιδιών. Τελευταία φορά δηλαδή είχε πάει εκεί η Ρούλα γύρω στις 7:30, όπως σας είπα και πριν. Πράγματι, από τις 11 το βράδυ περίπου που κοιμήθηκε η Ήριδα μέχρι τις 11:30, ώρα που πήγα εγώ να την ξυπνήσω, είχαν περάσει πολλές ώρες χωρίς να έχει φάει κάτι ή να πιει γάλα. Αυτό πιστεύω ότι έτυχε απλά εκείνη τη μέρα. Βέβαια, γενικά η Ήριδα κοιμόταν αρκετές ώρες το βράδυ, οπότε αυτό δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αφού ήμασταν πια έτοιμες, εμείς πήγαμε στην κουζίνα. Εκεί η Ρούλα με ρώτησε αν ήθελα να φτιάξω τη φρουτόκρεμα για να φάει η Ήριδα ή θα πήγαινα να την ξυπνήσω. Εγώ είπα στη Ρούλα ότι αν έφτιαχνα την κρέμα θα την έκανα χάλια, οπότε συμφωνήσαμε να πάω εγώ να ξυπνήσω την Ήριδα. Θα την έφερνα στην κουζίνα να την ταΐσουμε και μετά θα τη αλλάζαμε πάνω και ρούχα για να φύγουμε. Η Ρούλα έβγαλε τα φρούτα για να ετοιμάσει την κρέμα. Μόλις εγώ πήγα να μπω στο δωμάτιο των παιδιών, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη όπως πάντα, δηλαδή όταν κοιμούνται τα παιδιά. Την άνοιξε και μπήκα μέσα. Δεν είδα κανένα από τα δύο παιδιά να έχει ξυπνήσει. Πήγα πάνω από την κούνια της Ήριδας. Την είδα εντελώς ξεσκέπαστη. Φορούσε μόνο τα ρούχα της, αυτά δηλαδή που της είχε βάλει η Ρούλα το προηγούμενο βράδυ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η θέση που ήταν ξαπλωμένη η μπέμπα. Δεν ήταν στη θέση που ήταν συνήθως ξαπλωμένη, δηλαδή κατά μήκος του στρώματος. Ήταν κάθετα στο στρώμα με το κεφάλι της προς τα έξω και τα πόδια προς τη μεριά του τοίχου. Ήταν ανάσκελα ξαπλωμένη και το κεφάλι της γερμένο προς τα δεξιά. Δεν ήταν στο κέντρο της κούνιας, αλλά προς τα πάνω, δηλαδή ακριβώς από τη μία από τις δύο μικρές πλευρές της κούνιας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μέσα στην κούνια της υπήρχε ένα μαξιλάρι πάνω στο οποίο έβαζε η Ρούλα το κεφάλι του μωρού όταν το έβαζε για ύπνο. Στην αντίθετη πλευρά, στην κάτω πλευρά δηλαδή των ποδιών, υπήρχαν κάτι κουκλάκια. Την Ήριδα λοιπόν εγώ τη βρήκα ανάμεσα στο ξύλο της πάνω πλευράς της κούνιας και στο μαξιλάρι. Μάλιστα, το μαξιλάρι ακουμπούσε ακριβώς το δεξί χέρι της Ήριδας. Σας λέω ότι μου έκανε εντύπωση η θέση της, γιατί η Ήριδα δεν κουνιόταν τόσο στον ύπνο ώστε να μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ από τη θέση που την είχε βάλει η Ρούλα για ύπνο. Δεν είδα που ακριβώς την έβαλε για ύπνο,
αλλά την έβαλε σίγουρα κατά μήκος, όχι κάθετα. Επίσης, σίγουρα το κεφάλι της θα ήταν πάνω στο μαξιλάρι, όταν την έβαλε για ύπνο. Εγώ όμως τη βρήκα σε εντελώς άλλη θέση από αυτή, με το μαξιλάρι να είναι δίπλα στο χέρι της. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό και άλλαξε τόσο πολύ θέση μέσα στην κούνια. Όταν έπιασα το χέρι της στα δάχτυλα, κατάλαβα ότι ήταν παγωμένο. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι θα είχε ξυλιάσει το παιδί, αφού ήταν ξεσκέπαστο. Είδα και τα ματάκια της και ήταν μισάνυχτα. Ανησύχησα με αυτό που έβλεπα και ενστικτοδός έβαλα το χέρι μου πάνω στο στήθος της για να δω αν αναπνέει. Τότε διαπίστωσα ότι δεν κουνιόταν και δεν ανέπνεε. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Σήκωσα αμέσως την ηρίδα, πιάνοντάς τη με τα δυο μου χέρια κάτω από τις μασχάλες της. Την πήρα έτσι και την πήγα γρήγορα στην κουζίνα που ήταν και η Ρούλα. Της είπα: Ρούλα το παιδί, ενώ τα χέρια μου έτρεμαν. Απορώ πως δεν μου έπεσε τόσο που έτρεμαν τα χέρια. Η Ρούλα άφησε κάτω τον μπολάκι με την κρέμα που ανακάτευε και ήρθε προς το μέρος μου. Εγώ άφησα την ήρυδα κάτω στο πάτωμα της κουζίνας και έπεσα πάνω της για να της κάνω μαλάξεις. Όταν ξεκίνησα τις μαλάξεις με τα δάχτυλά μου, έπιασα και το ποδαράκι της ήρυδας και κατάλαβα ότι και αυτό ήταν παγωμένο. Έπιασα όμως και τα μαγουλάκια της, αλλά αυτά ήταν ζεστά. Για το πρόσωπό της που με ρωτάτε, σας λέω ότι είχε κάποια σημάδια γύρω από το στόμα. Τι έχεις να μας πεις για τα σημάδια που απεικονίζονται στη φωτογραφία που σου δείχνουμε? Στη φωτογραφία που μου δείχνετε βλέπω το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα φαίνεται η κοκκινίλα, το έξεμα δηλαδή που σας είπα και το οποίο είχε εμφανιστεί γύρω από τα χείλη της ήρυδας κάποιες μέρες πριν το θάνατό της. Εκτός από αυτή την κοκκινίλα όμως βλέπω ότι υπάρχουν και σημάδια και μάλιστα έντονα στο εσωτερικό των χειλιών. Τα σημάδια αυτά έχουν σκούρο χρώμα και έχουν μία όψη σαν τρίγωνο στο σχήμα τους με κορυφές. Δηλαδή αυτά είναι τα σημάδια που σας περιέγραψα προηγουμένως σαν ξηρότητα και σας είπα ότι εγώ τα παρατήρησα πρώτη φορά όταν πήρα την ήρυδα από την κούνια της και την έβαλα στο πάτωμα της κουζίνας για να της κάνω κάρπα, πριν από αυτό τα σημάδια αυτά δεν υπήρχαν στα χείλη της. Το προηγούμενο βράδυ δηλαδή που την είχα εγώ και παίζαμε μέχρι και που την έβαλε για ύπνο η Ρούλα δεν υπήρχαν. Ακόμη μέχρι και σήμερα εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι γενετικό που απλά δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο θάνατος της ήρυδας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή ότι μπορεί να τη σκότωσε η αδελφή μου η Ρούλα. Εγώ πάντως δεν έχω καμία σχέση με το θάνατο της ήρυδας και αυτό το λέω κατηγορηματικά. Εγώ φτάνοντας σπίτι μετά το καραμανδάνιο, πήγα στο υπνοδωμάτιο της Ρούλας για να βρω τα πράγματά μου. Η Ρούλα και ο Μάνος πήγαν στο παιδικό δωμάτιο. Κάποια στιγμή ακούω τη Ρούλα να μου φωνάζει «Δήμητρα». Πήγα μέσα στο παιδικό δωμάτιο και είδα τη Ρούλα να κρατάει στο χέρι της ένα μικρό πανάκι. Ήταν μαζεμένο και όχι απλωμένο, ενώ παρατήρησα ότι ήταν καφέ. Με ρώτησε η Ρούλα τι είναι αυτό και εγώ της απάντησα το ίδιο, δηλαδή τι είναι αυτό. Μου είπε ότι ήταν πανάκι της ήρυδας και με ρώτησε αν το είχα δει όταν βρήκα την ήρυδα χωρίς τις αισθήσεις της. Εγώ της απάντησα ότι δεν το είχα δει καθόλου. Μου είπαν ότι το βρήκαν μέσα στην κούνια και συγκεκριμένα κοντά στα κάγκελα από τη μεριά του τοίχου. Δεν μου είπαν αν το είχε βρει ο Μάνος ή η Ρούλα, αλλά εμένα πάντως η Ρούλα με φώναξε να πάω στο δωμάτιο. Μετά τη Ρούλα το πανάκι το πήρε στα χέρια του ο Μάνος και τον είδα να προσπαθεί να το μυρίσει. Μετά η Ρούλα μου ζήτησε να φέρω μια σακούλα να το βάλουμε μέσα για να μην το πιάνουμε με τα χέρια μας και να το πάρω μαζί μου και να το παραδώσω στην αστυνομία. Εγώ έκανα αυτό που μου είπε. Εδώ λοιπόν ακούσαμε. Θέλω Ρούλα να διευκρινίσεις κάτι που σου είπε η Δήμητρα Πισπυρίγκου και θέλεις να μεταφέρουμε. Ναι, ακριβώς. Επικοινώνησε Ζήνα και ζήτησε να μεταφέρουμε το εξής, ότι εκείνη, η μητέρα της, η Ρούλα και ο πατριός τους δεν έχουν απευθυνθεί σε κανένα δικηγορικό γραφείο, δεν έχουν πάει και ούτε έχουν ζητήσει σε κάποιον άλλο να αναλάβει να βάλει τον κύριο Λέων ως τεχνικό σύμβουλο. Τους εκπροσωπεί μόνο, λέει, ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος. Αυτό είπε κύριε Παπαδόπουλε η Δήμητρα Πισπυρίγκου και ζητήσαμε να αναφερθεί. Δεν βάζει μέσα βέβαια τον πατέρα της, ο οποίος όπως είχαμε ακούσει στο παρελθόν είχε μιλήσει και για τον κύριο Κούγια. Κύριο Κούγια, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε και τον κύριο Λέων. Να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το δικό σου τελευταίο ρεπορτάζ Πέτρο, φαίνεται ότι ο κύριος Καρακούκης αναλαμβάνει να εξετάσει τόσο την κυρία Τσάκωνα όσο και την κυρία Τσιόλα. Ακριβώς είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή, όπως πληροφορηθήκαμε από αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν θα σταλεί παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Κώστα Τσιάρα στον προϊστάμενο της Ερωτοδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, τον κύριο Νίκο Καρακούκη, προκειμένου να υπάρξει αυτός ο διαβόητος πειθαρχικός έλεγχος για τους πρώτους ιατροδικαστές οι οποίοι είχαν εξετάσει και είχαν εκδώσει γνωματεύσεις για τη Μαλένα και την Ήρυδα, δηλαδή την κυρία Τσάκωνα και την κυρία Τσιόλα. Επίσης, αυτό το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα είναι ότι αυτή την έρευνα θα την κάνει ο ίδιος ο κύριος Καρακούκης, γιατί από το πρωί ακούγονταν διάφορα ότι ενδεχομένως να υπήρχε κόλλημα λόγω της εμπλοκής του ως πραγματογνώμονα στην υπόθεση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο ίδιος λοιπόν ο προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών θα ελέγξει
την κυρία Τσάκωνα. Είναι προειλημμένη απόφαση, αυτό ακριβώς. Όχι, είναι προειλημμένη να αμφισβητηθούν τα άλλα πορίσματα. Γιατί δεν μπορεί ο Καραγκούνης να διαψεύσει. Δεν είπα εγώ ότι είναι προειλημμένη. Όχι, εγώ το ρωτάω. Ούτε ρωτάω, ούτε μπορώ να απαντήσω. Όλα θα φανούν. Πώς θα μπορέσει να ελέγξει έναν που έχει κάνει το ίδιο πόρισμα ο ίδιος λίγες μέρες μετά με διαφορετική κατάληξη. Δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Αυτό απαντάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του κυρίου Καρακούκη ως πραγματογνώμονα τη εισαγγελία με τον πειθαρχικό έλεγχο. Δεν λέω αυτό. Είναι άλλο πράγμα η ποινική διαδικασία και άλλο πράγμα η πειθαρχική έρευνα. Άλλο λέω ότι είναι προειλημμένη απόφαση να αμφισβητηθούν τα άλλα πορίσματα. Τα άλλα πορίσματα αμφισβητούνται ούτως ή άλλως. Όχι, αμφισβητούνται γιατί... επισήμως. Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια διοικητική πράξη. Δημήτρη, μην το μπερδεύει. Καθόλου δεν μπερδεύει. Ναι, είναι σαφές. Τα πορίσματα σε ποινικό επίπεδο έχουν αμφισβητηθεί από τη στιγμή που ο κύριος Καρακούκης και ο κύριος Καλόγριας έχουν παραδώσει το πόρισμά του 13 σελίδες στην εισαγγελία. Τώρα. Υπάρχει το πειθαρχικό σκέλος. Σωστά. Έχει η κυρία Τσάκωνα και η κυρία Τσιόλα ευθύνη ή έχουν επιδείξει αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό λοιπόν θα ελεγχθεί τώρα από τον κύριο Καρακούκη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Υπηρεσιακά δεν έχουν διαψευστεί τα άλλα πορίσματα, τα τρία πορίσματα της κυρίας. Δεν έχουν διαψευστεί. Υπηρεσιακά. Υπάρχει ένα χαρτί που λέει ότι κυρία Τσάκο, να κάνατε λάθος, δεν είναι αυτό. Το πόρισμα που κάνατε σωστό, υπάρχει υπηρεσιακό χαρτί που να λέει κάτι τέτοιο σήμερα. Υπηρεσιακά δεν αμφισβητούνται τα πορίσματα. Υπηρεσιακά ελέγχεται αν οι δύο πρώτοι ιατροδικαστές από αμέλεια ή δόλο έκαναν λάθη στις δύο πρώτες περιπτώσεις. Αν τους αποδοθεί λοιπόν δόλος ή αμέλεια, ενδεχομένως να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη βάρους. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα ελέγχει. Τώρα αρχίζουν πάλι όλα. Αφού τα έλεγε ο κύριος Καρακούκης, δεν θα βγάλει την απόφαση την ίδια με το πόρισμα. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Καρακούκης αναλαμβάνει να ελέγξει την κυρία Τσάκωνα και την κυρία Τσιόλα. Γιατί από το πρωί λέγανε ότι ενδεχομένως να μην μπορούσε να το κάνει λόγω. Σήμερα κάναμε πολλές αποκαλύψεις στην εκπομπή. Πάντως, κύριε Λεό, να σας πω το εξής, ότι αυτό το οποίο καίει λίγο την Δήμητρα Πισπυρίγκου σε σχέση με την κατάθεσή της και όλα αυτά είναι ότι είπε ότι στο στοματάκι την άλλη μέρα είδε κάποια πραγματάκια, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Λέων, που δεν υπήρχαν τις προηγούμενες φορές που έβγαζε το παιδί αυτά τα εξέματα. Αυτά ακούγονται πρώτη φορά. Σε αυτά αναφέρεται ο Πέτρος Κουσουλός και επειδή με περιορίζει ο χρόνος σήμερα... Πάντως φαίνεται ότι η Δήμητρα Πισπυρίγκου λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις ρούλα μου και να ευθύς αμέσως αύριο από εκεί να το πιάσουμε πώς ακριβώς το λέει. Γιατί λέει ότι για πρώτη φορά είδα στο στοματάκι του από μέσα πιο κόκκινες καταστάσεις. Κάνει λόγο για ξηρότητα από ό,τι θυμάμαι. Μισό λεπτό θα το βρω και ακριβώς για να μην σας το πω. Όχι, πες το έξεμα. Λέει ότι εκτός από αυτή την κοκκινίλα όμως βλέπω ότι υπάρχουν και σημάδια και μάλιστα έντονα στο εσωτερικό των χιλιών. Τα σημάδια αυτά έχουν σκούρο χρώμα και έχουν μία όψη σαν τρίγωνα στο σχήμα τους, με κορυφές δηλαδή. Το αποδίδει, όπως λέει, είναι τα σημάδια που σας περιέγραψα προηγουμένως, συγγνώμη Πέτρο μου, σαν ξηρότητα και σας είπα ότι εγώ τα παρατήρησα πρώτη φορά όταν πήρα σύντομα, την Πέτρο, πρέπει να ολοκληρώσω. Πολύ σύντομα, ουσιαστικά αυτό. Λοιπόν, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της ΜΠΑΜ, γιατί αυτά τα σημάδια στο εσωτερικό των χιλιών, δεν μιλάμε για το έξεμα, από τους εισαγγελείς και τους ιατροδικαστές ερμηνεύονται ως αίμα και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο λέει ότι. Σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που είχαμε βγάλει, κύριε Παπαδόπουλε, της ΜΠΑΜ, της Ήριδας, λέει η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου, γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουν η συγκεκριμένη κυρία πιο προσεκτικά τις καταθέσεις της. Λέει ότι κάτω από τη μύτη υπήρχαν κάποια σημάδια τα οποία δεν υπήρχαν το προηγούμενο βράδυ. Αυτό πώς εξηγείται τώρα, θα τα δούμε. Δεν φαίνεται να τα έχει δει κανένας άλλος. Πάντως, αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που θα σας πω, δεν έχω χρόνο. Είμαι πολύ περιορισμένη αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αύριο, αν το πιάσουμε από εκεί, εδώ είμαστε να τα πούμε. Με περιορίζει δεν πολύ. Δεν μπορέσαμε να διευκρινίσουμε καθόλου όλα τα οποία υπόθηκαν. Είναι ζητήματα τα οποία χρειάζονται μια κάποια διευκρίνηση. Εδώ έχετε πάντα το χρόνο να τα πούμε. Σήμερα πιάσαμε όλο το δελτίο τύπου και το αναλύσαμε. Αύριο και ο κύριος Λέων, εφόσον μπορεί, και ο κύριος Παπαδόπουλος, εδώ είμαστε να τα πούμε. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Δαμιανό στα δικαστήρια, γιατί με ενημερώνουν ότι έφτασε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Μόλις ήρθε, Ζήνα, ο κατηγορούμενος Θέμης Αδαμαντίδης, μαζί με τον δικηγόρο του, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Σε ήρεμη κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον λαϊκό τραγουδιστή σε σχέση με την παρουσία του προχθές εδώ, αμέσως μόλις είχε συλληφθεί
όταν θυμόμαστε ότι είχε μιλήσει με απότομο τρόπο στους δημοσιογράφους. Δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Μας είπαν ότι με το που θα ολοκληρωθεί το δικαστήριο θα τα πούμε μετά. Οι ίδιοι, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πρόθεση να γίνει η δίκη κανονικά. Γι' αυτό το λόγο ήρθε και ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης, παρόλο που, όπως είπαμε πριν, δεν είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Ήρθε ωστόσο ο ίδιος για να δώσει τη δική του πλευρά, τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον των δικαστών του Τριμελούς Αυτοφόρου Πλημελιωδικίου. Από την πλευρά της καταγγέλουσας δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουμε δει ούτε τον κύριο Λίτρα να έρχεται εδώ. Θυμίζω έχει μία άλλη δίκη και βρίσκεται σε άλλο δικαστήριο. Αλλά ούτε και την καταγγέλουσα, την γυναίκα η οποία έχει μηνύσει το Θέμη Αδαμαντίδη για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της απειλής και της εξύβρισης. Περιμένουμε να δούμε, Ζήνα. Εδώ είμαστε ζωντανά, θα το δούμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε στην αγαπημένη μου Καλλιόπη Καρά. Αγάντα η ζωή της, αγάντα σε ένα βιβλίο. Είναι μια τηλεθεάτρια της εκπομπής και μέσα από την καρδιά μας, έτσι της κάναμε ένα βίντεο που είναι όλη της η ζωή. Αγάντα, βρε Καλλιόπη, παρακαλώ. Η ζωή της έγινε μυθιστόρημα. Μια ζωή γεμάτη πόνο και θλίψη, γεμάτη δυσκολίες και έλλειψη τρυφερότητας. Αλλά το αγάντα για την κυρία Καλλιόπη ήταν η λέξη που τη χαρακτήριζε. Κράτα γερά, και αυτό έκανε. Όταν γεννήθηκε έχασε τον πατέρα της. Η μητέρα της την άφησε σε ορφανοτροφείο από τα 6 της χρόνια. Θυμάμαι να είμαι συνέχεια στο ορφανοτροφείο και συνέχεια να μην έρχεται κανείς να με ζητάει. Δύσκολα, άσχημα. Πολύ άσχημα. Ράτζα, δεν ήξερα κρέας, δεν ήξερα γάλα. Ήμουνα φυτεμένο πραγματικά, στη γωνιά του ορφανοτροφείου στα Κάγκελα. Όταν μεγάλωσα πήγα και έβγαλα μία φωτογραφία, από την έχω, έξω από τα Κάγκελα, ότι επιτέλους μεγάλωσα και βρέθηκα έξω από αυτά τα Κάγκελα. Η μητέρα της ήταν εκείνη που την πήρε από το ορφανοτροφείο και την έδωσε για υιοθεσία. Η κυρία Καλλιόπη, όπως θα εξομολογηθεί, δεν ένιωσε ποτέ το μητρικό χάδι. Η μαμά η καινούρια δεν μου είπε ούτε για παιδί, ούτε να μου μιλήσει, ούτε να με φιλήσει, ούτε να με αγκαλιάσει. Πολύ αργότερα πια έπιασα το χέρι της και το έβαλε στο νόμο μου και της λέω: «Χαϊδέψέ με, Μανουλίτσα, σ' αγαπάω, χαϊδέψέ με. Θέλω να με χαϊδέψεις και το βάζω και στο μαγουλό μου. Χαϊδέψέ με». Και μου πιάνει τα δυο μου χέρια και μου λέει: «Στο γέρο διαόλου τη μάνα να θεμάσαι, κακό χρόνο να έχεις, κάτι θέλεις». Πάμ, απέναντι στον τοίχο και έπεσα χάμω. Από τότε ένιωσα σαν σκύλι και ζήλευα τα σκυλιά. Ζήλευα την αγάπη των σκυλιών που έδιναν οι άνθρωποι που τα φύλαγαν και τα αγκάλιαζαν. Και εγώ περίμενα ένα χάιδι, μια τρυφερότητα, ένα γλυκολό. Δεν με φώναξε ποτέ το όνομά μου. Αναθεματισμένο έλαδο, κακού χρονονάκης έλαδο. Σας χτυπούσε και όλα ή απλώς... Πολύ χτύπημα, πολύ χτύπημα μέχρι αηδίας. Στα 14 της η θετή της μητέρα αποφάσισε να την παντρέψει με ένα ναυτικό. Η ίδια απέκτησε δύο παιδιά, όμως λόγω του επαγγέλματος του συζύγου της η καθημερινότητα ήταν δύσκολη. Τι να κάνω, τι να δείξω, αντιστάθηκα, μου το έπανε, έκλαψα, χαστούκια, χαμός. Έφεραν ξαφνικά... Το σύζυγο. Και τον γαμπρό μέσα. Πόσο χρονών ο γαμπρός? 28. Εσείς? 14. Παντρεύομαι. Περνούσατε καλά? Έλειπε, στις 17 μέρες έφυγε και γύρισε στα 2,5 χρόνια. Και στα 2,5 χρόνια ντρεπόμουν να τον δω. Ήρθε το πρώτο παιδί, σπάνε τα νερά μου ξαφνικά. Φωνάζω τη μαμά, μου λέει: «Εγώ δεν γέννησα, πάρε ταξί και τράβα. Κακία γιατί γέννησα». Νιώσατε για τον άντρα σας αγάπη, τρυφερότητα, έρωτα? Ένιωσα γιατί αυτό για όσο ήταν η πραγματικότητα. Ήτανε τρυφερός, αλλά δεν τον προλάβαινα να τον γνωρίσω. Έφευγε. Στους 2 μήνες, 3. Ναι, έφευγε. Όταν έφυγε ο άντρας της από τη ζωή, η μοίρα χτύπησε και πάλι την κυρία Καλλιόπη. 40 ημέρες μετά έχασε και το γιο της. Από πού αντλήσατε τη δύναμη να διαχειριστείτε 2 θανάτους και πολύ περισσότερο το θάνατο του παιδιού σας? Τι να έκανα, δεν είχα κανένα. Και είπα όχι. Δεν θα γίνω κακομοίρα, δεν θα λυγίσω, δεν πρέπει και έχω και ένα παιδί και δεν λύγησα ποτέ και στάθηκα. Προσευχές έκανα από μικρό μου παιδί, προσευχόμουνα σε εκκλησίες τα βράδια να μ' αγαπήσει η μανούλα μου,
να μ' αγαπήσει η μανούλα μου, γιατί δεν μ' αγαπάει, γιατί δεν μ' αγαπάει. Και όταν έμαθα επιτέλους ότι είμαι θετό παιδί, ευχαριστήθηκα. Γιατί δικαιολόγησα αυτά τα ατέλειωτα γιατί. Γιατί εμένα, γιατί σε μένα. Τι είναι αυτό που σας έλειψε πιο πολύ όλα σας τα χρόνια? Η τρυφερότητα, η αγάπη. Ένα ζητιανάκι της αγάπης ήμουν. Πάμε στο βιβλίο σας, κυρία Καλλιόπη, με τον τίτλο «Αγάντα». Υπομονή, λοιπόν, βάστα γερά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η λέξη συνοψίζει τη ζωή σας όλη? Όλη. Και ακόμα είμαι ζωντανή. Είσαι πολύ γλυκιά, Καλλιόπη μου γλυκιά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις καλημέρες που ανταλλάσσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έφη μου, πόσο πιο όμορφα να σε πάω έτσι. Τι ωραία. Που έχεις τέτοιες τηλεθεάτριες αξιόλογες. Είδες το κοινό σου, είναι ωραίο. Τι θα μας πει σήμερα? Είμαστε καλό κοινό. Λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν και χαίρομαι πάρα πολύ, Ζήνα μου, περάσαμε ωραία μαζί. Αλήθεια είναι. Σ' αγαπάμε στα Μεντίζενε. Και εγώ σας αγαπώ. Άλλωστε είστε η μοναδική που έρχεστε εδώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού. Το κάνω με την καρδιά μου. Το έχουμε καταλάβει. Ναι, και ο κόσμος μας το λέει. Λοιπόν, θέλω να πετάξουμε μια δεκαετία από πάνω μας, έτσι εύκολα, με το κόστος όσο μιας επώνυμης κρέμας. Τι άλλο να κάνουμε για τον κόσμο που δεινοπαθεί, που ξέρουμε τα έξοδα, ξέρουμε ότι η ΔΕΗ αυξήθηκε, ότι τα καύσιμα κοστίζουν. Αλλά να μην αφήνουμε τον εαυτό μας, πρέπει να τον φροντίζουμε, γιατί είναι η δύναμή μας η εικόνα μας και η ψυχολογία μας. Διότι άμα πετάξεις 10 χρόνια από πάνω σου χωρίς να μπεις στο χειρουργείο, χωρίς ενέσεις, χωρίς πόνο, χωρίς σημάδι, δεν είσαι ανεβασμένος. Εντάξει, μωρέ, και να σου πω και κάτι. Αν εγώ, ας πούμε, είμαι μια φίλη, μια φίλη μου που ξέρω ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έχω, ας της το προσφέρω εγώ να το χαρεί. Είναι ένα καλό δώρο να το προσφέρουμε έτσι στο επίπεδο της αλληλεγγύης. Γι' αυτό το λέω. Πολύ καλά κάνεις και το λες ότι είναι στο επίπεδο μιας κρέμας. Αντί να της πάρεις μια κρέμα, πες της πήγαινε εκεί να σε περιποιηθούν. Στο κάνω δώρο εγώ. Πάρα αυτή την δώρο επιταγή και κάνω. Ξέρεις, έχουν έρθει και σύντροφοι που μας λένε θέλω να το κάνω δώρο στη γυναίκα μου ή στο φίλο μου. Μια κοπέλα, ας πούμε, ήρθε για τον σύντροφό της. Που εντάξει, και οι άντρες ασχολούνται και με το περίγραμμα και με το λαιμό τους. Ναι, ωραίο είναι. Τα σημάδια αυτό του χρόνου, γιατί όχι. Όταν είναι τόσο ανώδυνο, όταν είναι τόσο γρήγορο, τόσο εύκολο, δεν έχει απαγορευτικό για τον ήλιο και αμέσως μετά πας στις δραστηριότητες σου, στα ραντεβού και σου λένε τι έγινε, πήγες διακοπές, ερωτεύτηκες, τι συμβαίνει και είσαι τόσο φρέσκος, τόσο φρέσκια. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, είναι το anti-aging makeover, όπως το έκανα εγώ θα στο περιγράψω, γιατί το έκανα δώρο εγώ στον εαυτό μου με την ομάδα μου εκεί, το απόλαυσα, χαλάρωσα, ένιωσα υπέροχα και είδα και το αποτέλεσμα την ίδια στιγμή. Χωρίς να λιώνεται η έκφρασή μας, Ζήνα μου. Γιατί δεν θέλουμε να σιδερώσουμε το πρόσωπο, να το παγώσουμε, να χαθεί αυτή η γλυκύτητα, το χαμόγελο, οι γκριμάτσες μας, οι εκφράσεις μας, ρε παιδί μου. Θέλουμε να είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα μόρια υδρογόνου, είναι το πρώτο βήμα, το οποίο γίνεται με την υδρογονοθεραπεία. Εισάγουμε στο δέρμα τα πολύτιμα μόρια υδρογόνου, που δεν είναι μόνο για τις ρητίδες, για την ανόρθωση του οβάλ, για τον λίγο φυσικό όγκο που δίνουμε στα μιλαράκια και στα χυλάκια, τις ρητίδες και το άνω βλέφαρο που το ανορθώνει. Βλέπεις εδώ πώς ανεβάζει το βλέμμα. Φυσικά όμως, χωρίς να φαίνεσαι θυμωμένος ή παγωμένος ή ανέκφραστος, είναι ότι απευθύνεται και σε νεαρότερα άτομα για τις ουλές της ακμής, ανορθώνει ουλές. Άρα ουσιαστικά αυτό το μηχάνημα σε βοηθάει. Ναι, ναι, αυτό, η τεχνολογία, αυτό το... η απόλυξη αυτή, το pumping, το οποίο εισάγει και τα μόρια υδρογόνου και σμίγει, σφίγγει τους πόρους, τους καθαρίζει από το σμίγμα και ανορθώνει και τις ουλές της ακμής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχονται και νέα παιδιά. Μειώνει και τη λιπαρότητα, που είναι άσχημο. Βλέπεις λιπαρό πρόσωπο και φαίνεται σαν κουρασμένο. Λοιπόν, δεύτερο βήμα, η οντοφόρηση. Είναι τα κυλινδράκια που βλέπουμε εκεί στα πλάνα, τα οποία αντικαθιστούν την ένεση, τη βελόνα. Τι κάνουμε με αυτή την τεχνολογία? Εισάγουμε πολύτιμα μεσοθεραπευτικά συστατικά στο δέρμα, χωρίς να το τραυματίσουμε. Δηλαδή, μποτολίνη αντί για μπότοξ, ιαλουρονικό, ο ροσάιν που αλλάζει την όψη του δέρματος. Το γεμίζετε και το ρίχνετε σιγά σιγά μέσα. Ναι, το οποίο με χαμηλή ισχύ ρεύματος, αυτά τα κυλινδράκια, με τη χαμηλή ισχύ ρεύματος εισάγουν τα θεραπευτικά. Το έχω ακούσει. Οπότε σιγά σιγά αυτό γεμίζει παντού σιγά σιγά και όχι σε σημεία. Και με πολύ φυσικό τρόπο ολοκληρώνουμε αυτό το natural lifting με τις ενέργειες της top
της νεότητας που είναι οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι. Τι κάνουν αυτές οι δύο τεχνολογίες, ενεργοποιούν τους συνοβλάστες μας και έχουμε δική μας παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Τα λέμε απλά στον κόσμο γιατί είναι ένα φυσικό lifting με όλες αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες δεν αφήνουν σημάδι, Ζήνα μου, και δεν αλλάζει έκφραση. Αυτό είναι το Εγώ ρίσμα. Το βλέπω πιο απλό. Έχεις εμπιστοσύνη, πας, βέβαια. Το κάνεις αυτό και βγαίνεις καλύτερος. Βγαίνεις αυτό. 10 χρόνια νεότερος χωρίς να έχεις υποστεί την διαδικασία ενός lifting ή ενέσεις. Δεν τα θέλουμε. Μερικοί άνθρωποι δεν τα θέλουν. Εφάπαξ μία φορά. Και μία μπορείς. Και δύο. Και δύο. Αφού δεν έχεις μπορείς σημάδι, να κάνεις επανάληψη αυτού. Μπορείς να κάνεις επανάληψη αν είναι βαθιά η ρητίδωση, αν ένα πρόσωπο Μάλιστα. έχει χαλαρώσει πολύ το βάλο λαιμό, το μπούστο. Κάνουν και το μπούστο με την ιοντοφόρηση. Και τα μόρια υδρογόνου λιένονται και οι ρητίδες, ξέρεις, της γύρανσης, της φωτογύρανσης. Σε ευχαριστώ πολύ. Να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι Είστε. Και εσείς τα με τις ενές να κάνετε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Όπως τώρα στις διαφημίσεις που θα δούμε. Δίνουμε, παρακαλώ. Την ευκαιρία. Φτάσαμε στο τέλος. Πολύβια Γεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Θα τα πούμε την επόμενη σεζόν. Βάιε, κάπου πρέπει να πούμε κάτι. Ναι, να πούμε χρόνια πολλά στη μικρή μου την Κοράκλα, τη Βάλια. Σήμερα έγινε 18. Σήμερα πήρε την απόφαση να γίνει και Θεσσαλονικιά. Θα πάει να σπουδάσει μέσα ενημέρωσης και δημόσιες σχέσεις. Μπράβο. Στο Απουθού. Δεν το ήθελα, αλλά τι να κάνω, εντάξει. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Άξια διάδοχος. Να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το δικό μου κοριτσάκι είναι στο σπίτι αυτές τις μέρες και κάθεται και μου φτιάχνει διάφορα πραγματάκια. Σαν και αυτό εδώ που μου έκανε ένα κουάξ, κουάξ, κουάξ. Μια πισίνα μου λέει, να το έχεις εκεί δίπλα σου, Μανούλα, για να με σκέφτεσαι. Τι ωραίο. Πατραχάκι.